Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάμε λίγο για παμαλίτες και μαντάμισες. Για να πάμε λίγο να πούμε καλημέρα ρε Δίνο. Πού δεν σας στείλεις τώρα μια καλημέρα δροσερή? Μια δροσερή καλημέρα τώρα, μια που πιέσα τη ζέστη. Στη λογίστρια μου που θα πάω να πληρώσω, έφυγαλο, θα με βγάλει τα... Είναι τώρα εποχή των λογιστών, σαν του Τζίζι και σκάνε, ναι. Σκάνε νωρίτερα αυτοί, έρχονται. Το απόγευμα έχω ραντεβού μαζί της μετά το ΑΡΤ. Αντί να πάω προπόνηση, θα την κάνω το μεσημέρι. Λογίστρια, ρέση, δεν βάλεσαι τι κάνεις όλη μέρα στο μικρόφωνο. Λογίστρια. Α, πες λογίστρια, ναι. Λοιπόν, πού αλλού θες να είσαι, σε ένα διοργανωτή μπάτσελο να το στείλουμε αυτό, ναι. Αφού τρέμεται, ρε. Ποιος τρέμει. Ε, άντε βρε, τρέμεται. Με βλέπεις με ένα τρέμο, πώς με κοψτεί. Τώρα με έλεγες έξω, τρέμεται. Πώς, για μπάτσελο είστε. Για μπάτσα, κάνουμε ένα μπάτσελο. Μόνο ο Μπανιώτης γιατρός είναι Ναπολέοντας. Ναπολέοντας. Αλλά και εμένα με έχεις πει Ναπολέοντα. Σε είπα, αλλά είσαι αναπνευματικός Ναπολέοντας. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ετοιμαζόμαστε γιατρός... για μπάτσελο, παιδιά. Είμαστε ναι. Στην εποχή των μπάτσελων. Γιατρέ, κοιτάξτε, κάνει τα αιματολογικά. Με λέει, στείλε με χαιρετίσματα το πρωί. Να σε φτιάξω κάτι αιματολογικά. Ζάχαρα, χοληστερίνε, τεστοστερόνε. Το μπάτσελο πρέπει να τα δεις αυτά, ε. Να τι να κάνετε, βρε ψοφίμια. Να κάνουμε. Ψοφίμια. 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 Τέτοια έλεγε και για τη Ρεάλ και τα είδε τα ψοφίμια τη Ρεάλ. Όχι, γιατί με ήρω τον Μπουρκουά. Με ήρω τον Μπουρκουά. Δεν κατάλαβα, Μπουρκουά. Εσύ ήρω τον Πασχαλάκι που έχει όλο τον χρόνο. MVP με τον Αποθέωνε. Ολυμπιακό πάγκο δεν είναι. Με το ενίρο τον Πασχαλάκη, αυτό είδαμε. Τώρα Κουρτουά, κλοπίζεις επικινδύνως. Δηλαδή και ο Κλόπ, δηλαδή έπεσε. Ψέματα είπε ο Κλόπ. Τι είπε, ψέματα. Ψέματα είπε. Δύο κύπελα πήρε ο Κλόπ με τον τερματοφύλακα απέναντι. Τώρα τον πείραξε που τον άλλο τα τάπιασε. Τι είναι αυτά, ρε. Ρε τι είναι αυτά, ρε. Επειδή σα έριξε τον φλόκο η Ρεάλ. Εσύ άμα κάνετε τέτοιο κύπελο, ξέρει τι θα λέγατε. Την πατήσαμε. Έχασα με την. Ποιο έχασε. Με τώρα με τον Πανέκο. Τι έκανε τέτοια αυτά. Δεν έκανα φάση. Πρώτα 30 λεπτά με στα δίκαια σε βρε. Το Βιερίνι αστόπερ έγινε. Πρέγινε, αλλά εγώ έχασα ευκαιρία, το έχασα τελείωσε. Γεια σα, προχωράμε. Δηλαδή τώρα έπρεπε να διακοπεί βάρος σας. Να πω δικαιολογία. Είχε ολόκληρη μια δημοκρατία και την γλιτώσατε. Σας δόθηκε ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός είπε ναι, τι να πω. Α, θες συγκλείς τώρα πάλι τον Παοξή. Κάτσε τώρα να τα πιάσουμε τη σειρά. Έχουμε καταρχήν, καταρχάς βάλει την Μπογιάννα Μαρίνοβα. Σας περιμένει στο χολ μια φίλαθλος της Ρεάλ Μαδρίτης, κομψοτέχνημα θα έλεγα είναι όμως. Αυτές δεν σας αρέσουν, ε. Μελαχρινές, δες μάτι. Καταρχάς ξεκινάμε από το μάτι. Δες χαμόγελο, δες στόμα. Είναι λευκή, ρε. Λευκή είναι, τι θέλει. Άμα είναι λευκή, καλή είναι, τι είναι, ναι. Είναι λευκή. Λοιπόν, έχουμε βάλει Μπογιάννα Μαρίνοβα για τα ρεαλάκια και όχι μόνο από σήμερα από κάτω στέλνετε καλημέρες. Τι έμαθα. Στην κερκίδα των Παοξίδων, λέει κάτω στην Αθήνα, ναι. Απαγορευόταν, λέει, γυναίκες. Ποιος το είπε αυτό. Εγώ το λέω, ποιος το λέει. Τι απαγορευόταν γυναίκες. Τι καινούριο να πει. Δεν δίνανε εισιτήρια σε γυναίκες. Οι οργανωμένοι σας. Καλά κάνανε. Οι οργανωμένοι. Ναι, ναι. Α, μπορεί, ναι, οργανωμένοι. Ναι, δεν δίνουμε. Δεν δίνουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Δεν ξέρω αν πετάνε πέτρες οι γυναίκες. Εφαγώθηκες. Καλά, εσύ ρε φίλε, δεν είσαι αυτός που λες. Τι θέλετε γυναίκες στο γήπεδο, ε! Όχι, τώρα σε πείραξε. Δεν με πείραξε. Οι οργανωμένοι, ναι, λένε παιδιά, μάγκες. Μόνο θα κατέβουν άντρες. Τελείωσε. Έτσι. Αν θέλαν κάποιες γυναίκες να έρθουν, να πω άλλα εισιτήρια τα οποία μπορεί να πήραν. Ναι, οκ. Okay. Τι θα μαζεύω, τη θεία μου, τη θίτσα μου, τη γιαγιάδα μου να τη μαζεύω. Τι ρατσιστό μου τρώει, ρε. Τι άμα οι αλυταράδες θα πηγαίνουν μόνο. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Οι αλυταράδες. Αν θέλουν, οι οργανωμένοι τώρα μιλάμε για το σύνδεσμο. Για τους αλυταράδες μιλάμε φυσικά. Δεν είναι όλοι οργανωμένοι αλυταράδες. Τι είναι, δεν καλά παιδιά είναι. Δεν είναι όλοι. Α, δεν είναι αλυταράδες. Εντάξει, υπάρχουν και οι καλοί, οι καλοί. Αλλά εσύ ο ίδιος εξεφωνείς, ρε παγάσαμε τρελάτη τώρα, δες εδώ. Τι θέλετε στο γήπεδο, τι τα βάζετε. Ο ψοκίνδυνο έχει ένα παιδάκι, αλλά τόσο κίνδυνο έχει και μια γιαγιάκα που θα μπει. Μια ξιντάρα που θέλει να πάει στο γήπεδο. Ναι. Δεν έχει. Όχι, το δίνω σαν πληροφορία. Ναι, okay, βάζετε κάτι γυναίκες των άλλων ομάδων. Καμιά κατσιβέλα δικιά σας τα βάλετε καμιά φορά. Βάζουμε. Βάλτε καμιά παόξου. Στην Τούμπα μόνο τα. Βάλτε ρε το πρωί. Καλά ρε απίθανε, δεν ξεφωνεί στην Τούμπα. Α, είχε κολέγιο! Βάζετε μέσα γυναίκες. Α, και ο Πάοξ δεν βάζει πολλές. Το πρωί ρε παιδί μου εδώ μια φωτογραφία. Καμιά παόξου ωραία θα βρείτε. Πού να τη βρω. Πού να τη βρω. Πού να τη βρει. Ωραία, θα δει από τη νέα σεζόν, θα σε ανεβάζω παοξούδες από τα επίσημα. Ναι. Αλλά εσύ δεν ξεφώνησες, ρε φίλε. Από πού. Τότε που ο Άρης κατέβηκε. Από το Κορδελιό. Κάτσε, κάτσε τώρα, το θυμήθηκα. Όταν κατέβηκε ο Άρης, κάτι που ξεφώνησες και έλεγες μαζέψατε τόσο κόσμο, κατεβάσετε τις θείες σας, τις γιαγιάδες σας, όλες τις γυναίκες παίρνετε μαζί σας. Ναι. Και τώρα κράζει τον Πάο που είπε ότι δεν θέλει. Ναι. Θα με τρελάνει, ρε φίλε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Βάλτε, θυμάμαι εκπομπές που ξεφώνησες. Άντερ Αριανή, γεμίσατε με τις θείες σας, με τα τέτοια. Ναι. Και τώρα ξεφώνησες ο Παοξή που είπε δεν κατεβαίνουν οι γυναίκες. Ναι. Τώρα άντε βγάλε άκρη. Πού να βγάλω. Ετοιμάσου για μπάτσελο. Θα γίνει χαμός. Ναι. Τελείως. Αυτό είναι το σύνθημά μας τώρα. Εσύ αν κάνεις μπάτσελο πρέπει να πας στο Βόρειο Πόλο. Έλα, παρακαλώ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ το έκανα εγώ τον μπάτσελο. Εδώ το είχα πάρει στο Ιωφόρο, είχα πάρει και κάναμε τσάρκες. Μα πει ο Παραγιάννης αυτός παντρεύει.
Ο Βαριά το τρέπεται. Δεν έλειπε τόσε μέρε. Έλειπε, ναι, πήγε εκεί, εντάξει. Καλημέρα στο δίδυμο, ρα. Βάλτε μα για μια πάουξου την άλλη μέρα, ωραία όμω όπω είναι αυτέ. Μοντερέτορ, μοντερέτορ λέω. Μοντερέτορ πάει τελείω. Πάει ο μοντερέτορ τελείω. Θέλει και την τελευταία μέρα βγάλει. Τι θέλει να βγάλει. 31 Μαΐου λέει να είμαστε μαζί. Τυπικό, ο επαγγελματία. Εγώ του επαγγελματία δεν έχω δει. Ναι, λοιπόν, head manager, βάλε αύριο μια πάουξου. Πού να τη βρει. Ωραία. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Άλεξ. Βάλε αύριο μία παόξου. Πού τη βρει. Θα δεις που θα τη βρει. Ωραία παόξου. Τι θα βάλει. Μέτρια θα βάλει. Πού τη βρει. Θα δεις. Άντε, να δεν έχεις ζήσει ωραίες παόξουδες. Όχι. Άντε τώρα να δεις. Μια-δυο. Ράμπ, από τότε που άρχισε τα ανέβα κατέβα στην Αθήνα, έχεις κάνει τόσες κολοτούμπες αυτά που ξεφωνίζεις. Ναι, τον έπιασε ο ακροατής. Που τόσες δεν έχει κάνει ούτε ο Μελισανίδης. Απάντησε. Χαμπάρε, η ζωή είναι μια ευθεία, ρε ηλίθι. Η ζωή είναι ευθεία με κολοτούμπες πολλές όμως. Τεθλασμένη γραμμή είναι. Ευθεία είναι. Τι καρδιογράφημα το ευθεία με ανακοπή καρδιά. Δεν κλαίω, ρε φίλε. Κλαίω, ρε φίλε. Καλημέρα, κουλ. Η ερώτηση που αγαπά εθνική, πώς βλέπεις τον Μπάλντοκ. Τον Μπάλντοκ. Τον Μπάλντοκ, αυτόν το που πήρε στην εθνική. Τον Άγγλο που έπεσε στη Σέβουλη και θα παίξει μπακ τώρα. Παιδιά, να σα πω την αλήθεια μου. Σε εσά θα έρθει. Όχι. Στην εθνική Ελλάδος και αυτό που τον ζαχαρώνει είναι Ολυμπιακός. Έλληνας, είναι Άγγλος που. Άγγλος. Ελληνικές ρίζες. Λοιπόν, έτσι θα κάνει την εθνική ομάδα. Με ελληνικές ρίζες όμως, ο Μπάλντοκ. Ο Άγγλος, ο Μαύρος, ναι. Ο Κίτρινος, ο Κινέζος, τον κάνετε Έλληνα. Ναι. Θα βρείτε καμία ρίζα, κανένα προπάπου. Γιατί η ομάδα δεν μπορεί να κάνει την εθνική. Κοίταξε, το Euro η εθνική Ελλάδος το πήρε μόνο με Ελληναράδες. Πώς το πήρε? Μόνο με Ελληναράδες. Τι πώς το πήρε? Τι πώς το πήρε? Και αυτό θα μας το αναιρέσεις. Μόνο με Ελληναράδες. Διαλύσατε το ποδόσφαιρο. Α, το διαλύσατε. George Μπάτλοκ είναι στο. Ενωμένο Βασίλειο στο Μπάκιχαμ εκεί γεννήθηκε. Στο Μπάκιχαμ γεννήθηκε. Ναι, 9 Μαρτίου είναι δηλαδή ηχθής. Ναι. 1,78. Σέφιλντ United αμυντικός. Τι θες παίζει. Μπακ, μπακ παίζει. Και γιατί να έρθει στην εθνική. Το κάλεσε. Τι γιατί να έρθει. Το κάλεσε στην εθνική Ελλάδο. Μάλιστα. Το κάλεσε στην εθνική Ελλάδο. Τι γιατί να έρθει. Τελείωσε. Τζάμπιο είπε έπαιζε. Πέρσι δεξί μπακ είναι το παιδί. Γεμάτισε. Τι έγινε. Μαρινάκης ανέβασε την ομάδα. Πλερέζεσαι γιατί. Αυτή την πλερέζη. Μαρινάκη ήταν εκεί μαζί με τον Θεοδωρίδη. Εσύ έλεγε που. Ποιο μου το έλεγε και το ανέφερα ότι δεν είχα καλή σχέση με τον Θεοδωρίδη. Εγώ το έλεγα. Εσύ. Δίπλα του ήταν και πανηγύριζε ο Θεοδωρίδη. Σαν τον οπαδό από τα καμίνια. Ναι. Δίπλα του ήταν ακριβώ. Μαζί με τον Καρπαπά, τον Θεοδωρίδη. Εκεί ήταν όλοι μαζεμένοι. Αναστενάξαν οι καρέκλες. Δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά εγώ τον είδα στι φωτογραφίε ότι όταν σήκωσε τον κύπολο πανηγύριζε και αυτό από πίσω. Είχε σηκωμένο. Πήγε με τον ισχυρό και αυτό. Πήγε με τον ισχυρό. Φωνάζουν τι. Τώρα μια που έπιασε αυτό το θέμα. Φωνάζει τι Χάντερσφιλντ. Γιατί φωνάζει. Δύο φορέ λέει δεν πήγε στο βάρο, λέει ο διαιτητή. Δεν μπορεί να έχει διαιτησία στην Ελλάδα ο Μανάκη και στην Αγγλία. Δύο φορέ λέει δεν πήγε στο βάρο. Δεν έχει την ΕΠΟ, την έχει στην Αγγλία. Πώ γίνεται αυτό. Η ΕΠΟ δεν επηρεάζει διαιτητέ. Ποιο λέει δεν κάνει. Του διαιτητέ του επηρεάζει ο Κλάντεμπερ, καθαρά. Ο Κλάντεμπερ, οι Έλληνε επηρεάζουν. Ο Κλάντεμπερ μετά το ραντεβουδάκι που έγινε για όσου νιώθουν εκεί γύρω στο Γενάρη. Έτσι και την παρουσία και του Αλαφούζου που πλέον έχει καλέ σχέσει με τον Μαρινάκη. Όποιο τα γνωρίζει θα τα μάθει αυτά. Άμα δεν τα γνωρίζει, θα σα τα πούμε εμεί. Μην μα κάνετε τι τσιγκολελέτε. Εσεί δεν έχετε καλή σχέση με τον Μελισανίδη. Μόνο. Λοιπόν, στην ΕΠΟ. Σε πειράζει να στην έχει ΕΠΟ, στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ, στον ΜΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Στον Κάρλο. Ο Μελισανίδης ναι. με τον Σαββίδη έχουν καλές σχέσεις στην ΕΠΟ. Ναι. Την οποία ΕΠΟ την τρέχει όμως όπως είχαν συμφωνήσει μετά το γραμμένο ή τη ΑΕΚ. Αυτή την τρέχουν εδώ και πόσο καιρό. Γραμμένο τον βάλετε που θέλει να σχεδιάσει. Δεν είναι γραμμένο. Και τον Κλάτεμπερ τον έχουν πλαγιάσει εδώ και καιρό ο Μαρινάκης μετά το αρχικό μπουλκ. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Σε ένα γιατί δεν τον πλαγιάζει. Ο κάπου στην Αθήνα πού να τον πλαγιάσει. Τον Ρωστό που να πλαγιάσει. Ο Αλαφούζος πήγε και αυτό κόλλησε δίπλα. Εσείς τι κάνετε, άστα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί κλαις, εσείς τι κάνετε. Εγώ λέω τα δεδομένα. Ναι, τα δεδομένα, αλλά κλάμα βλέπω. Έχουν να κάνουν. Αυτός που παίρνει αποφάσεις για τη διαιτησία επομένως είναι ο Κλάντεμπερκ. Κλάμα βλέπω. Τον οποίο τον ανανέωσαν. Ναι. Άρα πάω ξεκινάς με μείον το πρωτάθλημα. Μπράβο. Ξεκάθαρα πράγματα. Πείτε τώρα δικαιολογία για το πρωτάθλημα. Άλλο λέω εγώ, άλλο λέω εσύ. Ότι φταίει ο Κλάντεμπερκ να πούμε. Ναι. Ναι. Τελευταίο παιχνίδι του διαιτητή ήτανε, μπορεί να πήρε κανένα εφάπαξ λέει διάμεσο από τον Κλάντεμπερκ. Ναι. Ποιο μάτς. Χθες. Της Χάντερσφιλντ με την Νότιγχαμ. Εντάξει. Νότιγχαμ με οποία με αυτόν γκολ ανέβηκε. 200 ο Βαγγέλας, ναι. Πανηγύριζε εκεί με τον Παλίκαρο. Θα στείλουμε τον Σταυρίδη να παίξει εκεί. Και με τον Σταυρίδη. Πρέμερ Λίγκ του χρόνου. Το Σιδηρόπουλο να στείλουμε εκεί να παίξει. Δεν ξέρω ποιο να στείλουμε. Εσύ λες μόνο τα ανάποδα, αλλά εγώ σου λέω τα δεδομένα όπως έχουν τώρα. Εντάξει. Ναι, είδα ο Πάουκ με Σταυρίδη και με Σιδηρόπουλο έχει πάρει το ένα ποτάμι μετά το άλλο. Δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Έχει σαρώσει τα πάντα. Αφήσατε έξω τον Άρη, τον Ηρακλή. Έχει σαρώσει τα πάντα. Έπεσε ένα γύρο και τελείωσε. Σιγά μα πετούσαν δηλαδή την πριζολίτσα ό,τι είχε από μήνα το κόκαλο και μα το πουλάγαν. Α, είχαν λεφτά για φιλέτα. Ωραία. Πες για τους άλλους που μένουν. Οι άλλοι πληρώνουν τα φιλέτα. Οι άλλοι πληρώνουν τα φιλέτα. Ωραία, τώρα τι σε πειράζει που πληρώνω εγώ τα φιλέτα. Τι πληρώνεις? Οι άλλοι πληρώνουν τα φιλέτα. Ωραία, τώρα το πληρώνω εγώ τα φιλέτα. Γιατί σκούζα μα έχω την ΕΠΟ. Γιατί ρε, την έχεις. Μα δεν την έχω, αυτό θέλω να σου πω κιόλας. Την έχει διαχειρίζεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ο Θοδωρίδης είναι κολλητάρι του Μαρινάκη. Όπως λέει το αντίθετο είναι
Το χαρακτηρίζει κάπως τέλος πάντων. Όχι, με έχει χαρακτηρίσει. Παίξτε από τώρα, λέει, και το επόμενο πρωτάθλημα εύκολο στο Ολυμπιακό, 1,55. Εντάξει. Από τώρα. Βάλουμε κάτι χιλιάδε. Αυτό το στέλνει είναι φίλο του Πάουκ, δεν ξέρει. Γιατί τι, ο φίλο Πάουκ χασό είναι. Καλή εβδομάδα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Ο άλλο σε ξεφωνίζει, θα το διαβάσω. Γιατί είναι ξεφώνισμα με. Ό,τι θέλει, μωρέ. Γκουρού το προβλέψω μετά τι επιτυχίε σου με Άρη. Με Πάουκ. Τώρα είχαμε και Ρεάλ. Ξεκίνα από εβδομάδα πες και καμιά χιλιάδες φορές πόσες μιλφάρες είδες στη Βουλή, λέει. Α, εδώ σε κράζει άλλα θέματα, δεν τα διαβάζω. Όχι, άστο τώρα. Άμα θες μόνο για μπάλα, για τι μπάλα. Μιλφάρες εδώ στη Βουλή. Στη Βουλή κάτω από πάνω από 45 χρόνια γυναίκα δεν είδα. Καλά, και σε ρωτάω εγώ, ρε Σιντίνο. Είναι παράλογο είναι αυτό. Ποιο? Παράλογο. Η Βουλή... το πιο λογικό δεν είναι. Έχει... ωραίες. Έλα εδώ, ρε. Έχει ένα βουλευτής μια γκόμενα. Θα 55 χρονών θα είναι γκόμενα. 30 άρα θα είναι. Άρα αυτό λέει. Αυτό θα χαμηλές ηλικίες για τα στιγμή. Φυσικά, τι θα αυτή ποια είναι. Τι θα βάλω γιαγιάδες, θα βάλω. Ρώτησα. Αυτή ποια είναι η τάδε. Ποιος τη διόρεσε ο τάδε. Αυτή ποια είναι η τάδε. Ποιος τη διόρεσε ο τάδε. Λοιπόν, πάλι με έπιασα τα μαλλιά. Μου έρχεται μία. Τι είπα, πάλι με τη Βουλή. Άσε, εντάξει, τα είπαμε. Όλες διορισμένες. Όλες γκόμενες είναι εκεί διορισμένες. Τι να κάνω. Εσύ μεγαλώνεις και παραλαμβάνεις συνέχεια. Μην επαναλαμβάνεις. Μα με ρωτάς για τη Βουλή, σε απαντάω. Όχι, όχι, άλλο σε ρώτησε. Μην λέμε τα ίδια γιατί θα μας παρεάζουμε τις πέτρες εδώ τώρα. Ποιες πέτρες. Ε, θα έρθουν από το μετρό μας και μην λέτε τα ίδια. Αφού υπάρχουν πετάτε πέτρες, τι να κάνω. Λοιπόν, θες να πούμε τι γίνει λίγο σαν σήμερα και να ξεδιπλωθούμε. Γιατί είχαμε μαρινάκι μεγάλη επιτυχία με χάντες, φίλε. Μην το πούμε γιατί θα είστε στενοχωρημένοι γι' αυτό. Τι στενοχωρημένοι, θα είμαστε. Τι μούτρε, τι χαρήκατε. Κοίταξε, θέλω να είμαι τίμιος. Οι περισσότεροι παοξείς δεν θέλανε. Γιατί να θέλουν. Ναι, οκ, δεκτό. Άρα τι να το πούμε εδώ. Ξέρεις γιατί το συνδυάζουν. Βέβαια αυτό, μάλλον λάθος συνδυασμός. Σου λέει πήρε 200, θα βάλει κι άλλα στον Ολυμπιακό. Νομίζουν. Ναι, αν θέλεις παοξή να κάνεις αντιπολίτευση, κράξε για την ανανέωση του Κλάντεμπεργκ. Από εκεί ξεκινάμε. Μην κλαίγεσαι για το τι θα κάνει ο ίδιος. Βιβάν φωνάζει. Βιβάν στο Ροστόφ, αφού τα ξέρεις. Μια χαρά, δεν μιλάω. Στο Ροστόφ, εδώ δεν ξέρω τι κάνω. Ένας γκαγκάτσι τρέχει. Φωνάζει ο γκαγκάτσι. Πώς φωνάζει, πάνε εκεί στο μεταγκλόπ και το βαράνε. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Δηλαδή το θετικό παράγοντα του πάγου με τα γκλόπ. Φωνάζει. Ερε ΣΥΡΙΖΑ που θέλετε να γυρίσει πίσω. Θέλει, ΣΥΡΙΖΑ. Τι με νοιάζει εμένα. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα Γεράσιμος Αρσένης γεννήθηκε. Οικονομολόγος και πολιτικός. Καλός άνθρωπος. Καλός ήταν αυτός. Εντάξει. Πασόκος κι αυτός. Και επειδή ήταν πασόκος. Εντάξει, λέω. Σαν σήμερα, Στίβεν Τζέραρντ γεννήθηκε. Ο τερματοφύλακας. Όχι, όχι, ο Χαφ της Λίβερπουλ. Ο Χαφ, ναι. Πότε? Το 80. Ωραίος, καλή ηλικία. Καλό. 42 μπαμπάτσικος. 42 μπαμπάτσικος. Από τα τμήματα της υποδομής της Λίβερπουλ έφτασε μέχρι να παίζει μέχρι το 15. Όλη του τη ζωή δηλαδή. Πάλι πολύ καλός. Ναι, πάρα πολύ καλός. Δεν το συζητάμε καν. Παλαιόν πατρό Γερμανό, σα σήμερα πέθανε. Ήψωσε το λαύρο τη Επανάσταση. Το 26. Κονόμησε κανένα Φράγκο. Δεν νομίζω, ρε. Άμα δεν κονόμησε. Τότε πραγματικά πιστεύω ότι η Εκκλησία βοηθούσε. Τότε πραγματικά με πράξεις βοηθούσε η Εκκλησία. Γι' αυτό ήταν τόσο μέσα. Βοηθούσε. Ενάντια ήταν. Αυτό ήταν αναρχικό. Αυτό ήταν υπέρ όμω, ο παλαιόν πατρό Γερμανό. Η Εκκλησία με την ησυχία, αυτό ήταν ρε. Εξαίρεση λε. Εντάξει, οκ. Κονόμησε κανένα Φράγκο, ο παλαιόν πατρό. Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντω έχει μείνει στην ιστορία και παραστάσει γίνονται για κονόμα. Σα σήμερα το 28 ο Τσάρο Νικόλαο στέλνει 500.000 ρούβλια τον Καποδίστρια για τη στήριξη του νεοσύζα του κράτου. Τότε που ήμασταν φίλοι με του Ρώσου. Τότε έπρεπε να ανοίξει το όπενο ο Σαββίδη. Να οικονομίζω με τα ρούβλια και να μπουν μέσα. Κάπως έτσι το φανταζόμουν το σχολείο του, γι' αυτό το πραγματικά κάπως έτσι το φανταζόμουν. Και το Open το συνεχίζει. Ναι, βέβαια. Το πουλάει το μισό, τι κάνει. Λοιπόν, έχω πολλές ιδέες για μπάτσελορ, άμα θέλεις πάντως. Νοικιάζουμε σπίτι με πισίνα. Καλοκαινό μπάτσελορ, χλιδάτο. Ρε το Βαραγιάννη, τι λοιπόν, πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Βαραγιάννη. Επειδή στο μπάτσελορ δεν γίνονται μόνο πονηρά πράγματα, μπορούμε να κάνουμε να κουβεντιάζουμε, να χαζολογάμε. Ρε κουβεντιά, θα πας σε μπάτσελο και να μην κάνεις πονηρά πράγματα. Τι στο διάλογο, πάμε και σε ένα τσάι με τις θίτσες να πούμε. Μπορεί να κάνουμε καζούρα το κάνει μπάτσελο. Θα κάνει μπάτσελο ο άλλος παντρεύεται να πούμε. Θα κάνει μπάτσελο με τσάι. Ρε τι είστε εσείς. Και βεβαίως αυτό το οποίο σου είπε πολύ έμπειρος κούλα, αλλά εσύ είσαι γατάκι σαν είμαι γατάκι. Νιάου. Η καλύτερη πρόταση εξωτερικό και πάλι εξωτερικό. Μόλις με είπες κάτι σου λέω παίρνουμε ένα πλανάκι φτηνό, πάμε σε μια πόλη. Βαραγιάννη. Εξωτερικό θέλουν αυτοί. Μα είναι η καλύτερη λύση. Dr. Love με το που ήρθε, αυτό το πράγμα του είπε και με. Αυτό σου είπα. Φοβάστε κουβάλε στην Ελλάδα, μη σα δούνε. Πα εξωτερικό. Φοβάστε, μη σα δούνε. Πα εξωτερικό. Σε εξωτερικό δεν θα πάει. Άστα ρε, δεν θέλω εξωτερικό. Εδώ μα πάει. Πάμε εδώ, μα είναι κάτω από το Ράι Θεράπη στην εκκλησία εκεί στο Σουγιώτη. Να φάμε κανένα πιτόγυρο. Πάμε απέναντι να φάμε κανένα πιούν κανένα σκάκι. Μια χαρά, τι μπάτσελο θε. Έχει ήταν να δει. Μπε μπουτσούκ σα πάει. Το λέω, θε να κάνει καλό μπάτσελο, του λέω. Να κάνουμε εδώ πέρα γενικότερα. Εξωτερικό. Παίρνει ένα πλανάκι φθηνό, μια σωστό, ένα ωραίο προορισμό και μετά χάνεσαι. Φοβάσαι. Φοβάσαι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και άλλα πραγματούδια γιατί εκτός. Εξωτερικό αυτό. Τα
εντάξει, το μυαλό μου είναι αλλού. Δεν είναι για. Σου λέω εδώ πέρα είσαι εκτεθειμένο εφόσον δεν θα κάνει τι μαθήματα. Κλάνω πατάτε και δεν μπορώ να. Πέδρο Μέντε. Πέδρο Μέντε. Το γιατρό πε να μα κάνει τι εξετάσει. Τι εξετάσει. Να γράψει τι εξετάσει. Καλά, καλά, θα πάτε σε μπάζο και θα κάνει πρώτα εξετάσει. Τι θέλει. Τι εξετάσει κάθε 6 μήνε δεν κάνει εξετάσει. Εγώ, όχι. Όχι, ε. Όχι, τι εξετάσει να κάνει. Μόλι κυτρινήσει δηλαδή θα πα στο γιατρό. Τι κάθε 6 μήνε, κάθε 6 μήνε τι κάνει. Check-up δεν κάνει. Όχι. 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 Μόλι κυτρινήσει το πρόσωπο θα πα. Άμα γίνει σαφρουρή, δηλαδή. Κάτσε μετά από πότε αρχίζουν οι εξετάσεις να κάνουν. Μετά κάνω αιματολογικές. Κοίταξε. Αιματολογικές δεν κάνεις. Μία φορά το χρόνο για το κολυμπητήριο. Κάνουμε κάτι. Άμα το κολυμπητήριο δεν κάνεις. Όχι. Οι δείκτες που είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πόση χρόνο είσαι. 45. Κολονοσκόπηση πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε. Άντε πάλι μου, βρήκα κι άλλο μου λέει να πας να κάνεις κολονοσκόπηση. Ναι, μείνει και ένα πολύ μετά στο. Στα 45, βρήκα ένα χρυστάρα εδώ. Με αυτά που τρώσει μπορεί να έχει κανένα βρικό να κάνει. Τίποτα υγιεινό δεν τρώσει. Λοιπόν. Καλημέρα, μπρο. Συμφωνώ με τον φίλο για το πρωτάθλημα του χρόνου. Λόγω Κλάντεμπρεκ από τώρα λέει θα πρέπει ναι, να. Ναι, 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 βρείτε δικαιολογία. Βρε μαθητές κακοί του Μπούζα. Ναι. Βρε κακοί μαθητές του Μπούζα. Χάσατε το πρωτάθλημα από τον Μάιο του χρόνου και φταίει ο Κλάντεμπρεκ. Καμιά κριτική τον πρόεδρο σα θα το κάνετε. Τον τεχνικό διευθυντή θα το κάνετε. Φυσικά θα του ξεπατώσω. Χάσατε το πρωτάθλημα οι Παοξίδες. Παίζει ο Καζαντζίδης για του χρόνου. Φυσικά και θα του ξεπατώσουμε. Όπως βγήκε ο Κρέσπο και είχαμε πέρσι έλλειψη ποιότητας και ποσότητας. Πότε το είπε ο Κρέσπο, όταν έφυγε από τον Πάοκ. Δεν έφυγε ο Κρέσπο, περίμενε. Τι κάτσε. Ο Κρέσπο μπορεί να ανανεώσει. Αφού μάζεψε λέει τα πράγματα. Τα μάζεψε μπορεί να γυρίσω λέει. Τι τα έπιπλα τα πήρε, τι τα έπιπλα τι είναι. Κοίταξα, αν ανανεώσουμε τον Πάοκ, να για ένα χρόνο. Σου λέει μείνω σε μια σουίτα, μείνω ένα χρόνο. Ωραίο χλιδά. Δηλαδή πήρε τα έπιπλα για να ξαναπέξει. Ωραία, εντάξει, σιγά. Αφού πήρε τα έπιπλα. Και τι έγινε άμα πήρε τα έπιπλα, ρε φίλε. Επάνω απ' ό,τι μετά. Λες και να τα κουβαλήσει αυτό. Οι άλλοι τα κουβάλισαν. Αυτό πήρε κάτι σαν κουαγιά. Τι τρελαίνεσαι τώρα. Σιγά. Καλά είναι Νίκο. Ναι. Αφού αδειάζει το σπίτι, δεν ναι. Πάει να πει ότι φεύγει από τον ΠΑΟ. Όχι 100%. Όχι. 100% όχι. Τότε γιατί δεν τα αδειάζει. Αυτό έφυγε, έκανε δηλώσει εδώ. Τον άκουσε συνεντευξάρα βγάλε ο Πετρετό. Συνεντευξάρα. Λέει έφυγα γιατί δεν μου έχουν κάνει ως τώρα πρώτη για ανανέωση. Είμαι ανοιχτός όμως εάν μου κάνουν, που ο ΠΑΟΚ τον κάνει πλέον ναι. Μετά από εισήγηση του. Δεν μου λες τώρα άμα φύγει ο Κρέσπο, πού θα βρει ομάδα να παίξει. Κοίταξε, δεν είναι που θα βρει ομάδα. Ο πού? Παντού, μπορεί να βρει συζεύγου. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι λεφτά. Με τι λεφτά, αυτό είναι το ερώτημα. Τι θέλω να δαγκώσει τώρα το Σαββίδι. Ναι, αυτό είναι ναι. Το σωστό ερώτημα. Με τι λεφτά, ομάδα θα βρει σίγουρα ο Κρέσπο. Ο οποίο ξέρει τι είπε. Λέει, εγώ είμαι στεγνός, είμαι πολύ γρήγορο. Βλέπω και σε αυτήν την ηλικία ναι. Ότι είμαι πιο γρήγορο από όλου εδώ πέρα. Σε βάλω να πηδήξει 10 πόντου, μπορεί να το πω. Εντάξει, φίλοι, δεν είναι ο αλματερό ο στόπερ. Είσαι στόπερ που δεν κάνει 10 πόντου. Κάνει τ' άλλα μου. Βρε φέρτο με το διαπραγματευτό εγώ. Α, φέρτο, ναι. Πού από το. Όχι, να εδώ. Κοίταξε, επειδή σε έχουν τώρα σε ξέρει. Μπριγαντίνη. Αυτό το λάθος κάνει. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα εδώ. Όλα. Και οι άλλοι ξέρουν τα πάντα για σένα. Και εσύ λέει, σηκώθηκε, έφυγε από το Χατζινάου και τώρα γυρίζει, λέει. Τι έκανα, λέει. Σταμάτσεψε, σηκώθηκε, έφυγε και τώρα γυρίζει. Ναι, γιατί. Άρα τι σημαίνει έχετε αυτό. Έχετε πολλά. Κανένα Κρέσπο δεν έφυγε, πε τον άλλο. Έχετε πολλά ίντερνετ. Όπως φεύγεις, γυρίζεις. Πολλά ίντερνετ έχετε γίνει Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε παιδί μου, άρα αυτό σου λέει. Και αυτό σου λέει μπορεί να μην έχει προτάσει καλέ και να γυρίσει εδώ. Έχω πει έπαιρνα τα έπιπλα και ξαναγυρίζω πίσω με τα έπιπλα. Τα μηχανήματα, τα κανάλια, του κωδικού, τα πήρε, έφυγε, ξαναγύρισε. Δεν έχει το κανάλι. Σιγά το έξοδο. Σιγά το έξοδο. Εντάξει, και αυτό σιγά το έξοδο. Τι να πετάξει ένα ευρώ, γι' αυτό είναι ένα ευρώ η μετακίνηση, ρε φίλε. Αν παίρνει 800 χιλιάρια το χρόνο, 700, τι σου είναι να δώσει 1000 ευρώ. Α, κάνει 4 μετακομίσει το μήνα. Τι θε κάνει, αν τα έπιπλα από εδώ. Εσύ δεν το έχει καταλάβει, Κωστή. Δεν είμαστε άσχημοι. Φτωχοί είμαστε, αγόρι μου. Και αυτοί ό,τι θέλουν κάνουν τα λεφτά. Τώρα, μα παίρνουν άλλου ένα εκατομμύριο το χρόνο. Τι έπαιξε μπάσκετ το Σάββατο. Πήγαμε, παίξαμε τώρα που πεις και μας βάλα να παίξουμε ένα μάτς. Παίξαμε για το promotion. Τι είσαστε εσείς. Εγώ, ο Βλαχόπουλος, ναι. Ο Παρθενάκης, ναι. Ο Σαρόπουλος ναι. Και ο Πάγκος. Τέσσερις τόνοι χοληστερίνη πλην του Πάγκου. Ο Πάγκος είναι γυμνασμένος. Έχει γυμνασμένος, κάνει βάρη, τρέχει. Παλίκαρος είναι ο Γιάννης. Φυσικά. Και μας βάλα να παίξουμε το σώμα. Με κάτι πρώην μπασκετμπολίστες. Ναι. 2-2 ο ένας, ναι. 2-1 ο άλλος, ναι. 2-4 ο άλλος. Ναι. Σε μια μπασκετούλα 3 μέτρα επί 3. Κομψότατοι ήμασταν, να ξέρετε. Ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Μια χαρά παίξαμε όλα τα παιδιά. Ο Βλαχόπουλος. Και ο Βλαχόπουλος έβαλε τα τριποντάκια του. Και ο Σαρόπουλος πήρε τις ασίστ από μένα, τα έβαλε ωραία από κάτω με lay-up. Χωρούσατε όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα θέμα, ότι ήταν πολύ μικρός ο χώρος και εγώ δεν μπορούσα να ξεδιπλωθώ λόγω ταχύτητας. Βέβαια ήταν μικρός χώρος. Μόνο ο Βλαχόπουλος και ο Σαρόπουλος, τρεις τόνους ο καθένας. Πολύ καλός ήταν και ο Βλαχόπουλος. Μια χαρά βγήκε απ' έξω, έβλεπε δεν μπορεί να πει μέσα. Ένας χοντρός ο άλλος. Και όμως ήμασταν. Τι δουλειά έχετε με τα αθλήματα. Και όμως μια χαρά κάναμε τη δουλίτσα μας, αυτό που έπρεπε να κάνω το προμοτάραμε. Λεφτά πήρατε που κάνετε προμόσια. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι όλα λεφτά. Δεν είναι όλα λεφτά στη ζωή, αφού το ξέρεις. Τσάπα πήγατε. Καλά, σαν εταιρεία δεν μπορεί να πάρει. Για την εταιρεία πήγα. Για να μην τρώνε στο μαραθώνιο, όλα λεφτά δώστε. Θε λεφτά για το μαραθώνιο. Γιατί να μην θέλω. Α τρέξει εσύ μαραθώνιο. Θέλω εγώ στην εταιρεία τσάπα. Κορμάει εταιρεία και εγώ να τρέχω στο φελό. Δεν το παγάσα, ρε. Δεν πιάνετε από πουθενά, ρε φίλε. Δεν πιάνετε πουθενά. Λοιπόν τώρα,
Ακούστε λίγο. Φέτος η εβδομάδα περιβάλλοντος έρχεται στη Γουίτ, φίλες και φίλοι, από 30 του Μαΐ μέχρι 5 και 6 του Ιουνίου. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Wind One μπορείς να συμβάλλεις ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα της ενέργειας Give Me a Second Chance. Με το Give Me a Second Chance όμως δεν κερδίζει μόνο το περιβάλλον, κερδίζεις και εσύ. Γιατί θα μου πείτε τώρα, γιατί έχεις δώρο μια ανακατασκευασμένη συσκευή iPhone 8 64 GB. Έτσι με μια δεύτερη ευκαιρία συσκευή δίνεις πολλές παραπάνω ευκαιρίες στο περιβάλλον. Αποκτήστε το στο wind.gr, σε ένα κατάστημα Wind ή στο 13800. Για ρωτά ρε Νίκο, μήπως ξέρουν αν έχουν απεργία αυτοί που... Παιδιά, αν έχουν απεργία μικροβιολόγοι, γιατί τώρα μην πάει τζάμπα το σφυροκόπημα εδώ πέρα του Ντίνου. Έτσι γελάς, ψοφάς για τέτοια. Πρέπει να κάνει εξετάσεις, μην το βάλουμε τώρα πρωί-πρωί και τρέχει τουαλέτες, έτσι, χωρίς περιοδικά, χωρίς τίποτα, πάρει το κινητό. Ναι. Γελάς, ψόφιος. My porn. You porn, ναι. Λοιπόν, αν έχουν απεργία, παιδιά, τα μικροβιολογικά. Ναι, πείτε μου, γιατί παίρνετε ένα δικό μου εδώ στην Τούμπα και δεν απαντάει. Τζιρ, είναι. Τζιρ. Λοιπόν. Πώς το λένε. Άρα ενημερώστε μας λίγο σε αυτό το κομμάτι για να ξέρουμε αν θα κάνουμε δουλειά. Γέννη φάξ, είχαν κάτι τρίμερες απεργίες νομίζω. Κάτι στο διάλογο είχαν. Μη, αφού έχεις ποιότητα τώρα πρωί-πρωί. Γιατί έχεις ποιότητα. Λοιπόν, απεργία για ποιο λόγο. Πάει κυριαλ, το πήρε κυριαλ, συμπλήρωσε όντως τρίπτυχο. Είχε πει ΠΑΟΚ, είχε πει Άρη δεν βγαίνει και Λίβερπουλ. Θα τα πιάσω του χρόνου. Του χρόνου θα τα πιάσουμε. Το πήρε δίκαιο η Ρεάλ. Όχι. Γιατί. Γιατί. Για να τελειώνουμε. Καταρχάς να πούμε ότι ανέβηκε η Νότιχαμ, πήρε 200 εκατομμύρια ευρώ. Θα τη δούμε στην Πρέμερσιπ μετά από. Πρέμερ Λίγκ μετά από. 25 χρόνια. 23, το 99 νομίζω τελευταία. Κάπου τόσο, ναι. Νότιχαμ, μεγάλη επιτυχία για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι τον έχουν θεό τώρα και σου λέει επέστρεψε η ομάδα σα. Θεό στην Αθήνα, θεό στην Νότιχαμ. Εντάξει, άμα του κάνει παιδιά. Στο δικό σου έχετε θεό. Φυσικά. Μπράβο. Απλά εμείς η διαφορά είναι ότι κάνουμε πολύ κριτική. Κάνουμε κριτική. Ναι. Το ξεπατώνουμε. Κάνουμε αυτό. Ναι, έχετε ελευθερία εσείς. Τι είμαστε πιο άνετοι. Εντάξει, μπορείτε να το κάνετε κριτική. Φυσικά, άλλο το να τον αγαπάμε και άλλο να μην το κάνουμε κριτική. Και τον αγαπάτε και του κάνετε κριτική. Έτσι είναι. Αυτό είναι τη διοίκηση του. Και αυτόνα πρώτα, ναι. Και τη διοίκηση. Ναι, σαφέστατα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Γιατί δεν το πήρε Ρεάλ για να ξεδιπλωθούμε, γιατί είχαμε και μπάσκετ άλλο. Μπορεί να είχαμε το δικό μας, είχαμε τους Μπόστονς. Πήραν στους τελικούς. Τα είδε αυτά. Δεν εμένα, ρε μπάσκετ, αυτό. Δεν σ' αρέσει το μπάσκετ. Σοβαρά πράγματα. Δεν πήρε άλλα. Άρα, πάμε στη Ρεάλ. Γιατί δεν το πήρε δίκαιο Ρεάλ. Επειδή έχασε ευκαιρίες η Λίβερπουλ και έβαλε με ένα γκολ η Ρεάλ σε μια φάση, στις δύο. Καταρχήν κρύφτηκε. Τούτωσε... Μόνο έτσι μπορούσε να το κερδίσει. Μόνο μπορούσε. Άρεσε πολέμα με ένα 2-10. Θα στο κρυφτό του ρίξει μία μπάσκετ τον καθαρίζει. Γιατί τι πάνε πριν είναι 2-10 δηλαδή. Ρε παιδί μου, είναι ανώτερη η Λίβερπουλ. Αυτό θέλω να σου πω σαν ομάδα. Δεν είναι ανώτερη από τη Ρεάλ. Είναι. Τα κάτω άκρα του είναι ελεύθερα του 2-10. Εντάξει, ναι, αυτό. Άρα και η Ρεάλ βρήκε την αδυναμία. Λέει, εγώ θα του δώσω την μπάλα, κάνει φάση, έχω τερματά. Έκανε πρέσικα. Δύο κότες, έκανε πρέσικα πάνω πολύ η Λίβερπουλ. Ναι. Χωρίς τον Ζώτα μπροστά, με το Μανέ Φορ. Εντάξει. Άργησε να τον αλλάξει. Άργησε να τον αλλάξει. Να βάλει το Μανέ αριστερά και να βάλει τον Ζώτα Φορ. Πίστεψε ότι με το πρέσικ θα κάνει γκολ, γιατί πίστεψε. Ότι δεν θα βρει χώρους. Ναι. Η Λίβερπουλ κάνει γκολ με δύο φάσεις, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με το πρέσι κυκλοπή ψηλά, δεν το κατάφερε. Και το άλλο είναι να βρει χώρους. Να βρει χώρους δεν θα βρει, γιατί ο Αντζελότη δεν ξεμύτιζε με τίποτα. Καθώς είναι να ξεμυτίσει. Ναι, σου λέει άμα ξεμυτίζω θα τα φάω. Οπότε είδαμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν μ' άρεσε εμένα. Εμένα μου άρεσε πάρα. Δεν μ' άρεσε το είδα και παίκτη. Τακτική, είδα και ευκαιρίες, είδα ένα τερματοφύλακα πραγματικά να δεσπόζει. Έτσι. Γιατί και ο τερματοφύλακας παίζει, θεωρώ αστείς δηλώς του Κλοπ. Κοίταξε να δεις τώρα. Κουστάρω, κάρνα, αν υπήρχε σέντερφορ, αν υπήρχε σέντερφορ, σέντερφορ, σέντερφορ. Τι σέντερφορ, σέντερφορ. Κάτσε ρε φίλε. Με το Μανέ τώρα, βάζω το Ματζίνι σέντερφορ δηλαδή, το Μανέ. Ο Μανέ βάζει 30 γκολ του χρονιά ρε, τι συγκρίνεται τώρα. 30 γκολ βάζει, 30 βάζει ο Σαλάχ. Δηλαδή τώρα ο Ζώτα βάζει άλλα 30. Και τώρα έχουμε στο ερώτημα. Τρεις τελικούς η Λίβερπουλ. Ναι, μηδέν γκολ. 60 τελικές. Ναι, μηδέν γκολ. Αν τα έκανε αυτά, κανένα πάω, κανένα άλλο εδώ πέρα, θα του έχει περάσει 10 γενιές. Αλλά τι να Λίβερπουλ είναι, τι να κάνω, βέβαια. Στο γάμα τα βγάζει ο άλλο. Κλειστά δοκάρια κάτω, κλειστές γωνίες, ιστορίες. Τι να κάνω. Έχει βγάλει πολύ δύσκολες αποκρούσεις. Ειδικά η μία που αποκρούει οριακά. Που πάει δοκάρι. Ναι, εκεί είναι πολύ η άλλη στο γάμα, η άλλη κάτω χαμηλά. Τι να κάνει δηλαδή. Δίκιο έχει ο Κλοπ. 2-1 έτσι. Τι δίκιο έχει. Δίκιο έχει ο Κλοπ. Κάτσε ρε φίλε. Το τερματοφύλακα του σέντερ του αγοράζει. Ναι ρε φίλε. Του πληρώνει. Με MVP το τερματοφύλακα. Του σέντερ μπακ. Γιατί κάτσε η Λίβερπουλ. Τον Κατζεμιρό να πούμε. Το κύπελο πώ το πήρε η Λίβερπουλ. MVP το τερματοφύλακα ο Άλισον ήταν. Δεν κατάλαβα δηλαδή δεν το πανηγύρισα. Και τι λέμε τότε, τι μπαλάρα παίζεις, το ξεπατώθηκε ο τερματοφύλακας. Εντάξει, και ο τερματοφύλακας ο έκανε 10 χρόνια αίτητος με τον ΠΑΟΚ, ναι. Με τον Χριστίδη, και τι, αλλά λέγανε τον Χριστίδης.
Έγραφε ο Μπούζας ΠΑΟΚ Χριστίδης 0-1. Ξέρεις γιατί το έγραφε? Γιατί? Για να μειώσει την νίκη του Άρη. Κακός. Τι κακός? Κακός. Έγραφε ΠΑΟΚ Χριστίδης 0-1. Άξ, αν είναι σφυροκόπημα και δεν κάνει σφυροκόπημα, τι ήταν, δεν ήταν σφυροκόπημα. Δεν ήταν σφυροκόπημα. Σαν να λέει ποιος Άρης με τον Χριστίδη παίζατε. Δεν και εγώ σου λέω ποια ρε. Ίσως ποια ρε έμφαση, με τον Κουρτουά παίζατε. Έμφαση ότι ένας παίχτης έκανε τη διαφορά. Ρε παιδί μου, ποια ρε. Με τον Κουρτουά έπαιζε η Λίβερπουλ, αυτό λέω. Δηλαδή, Λίβερπουλ, Ρεάλ, Κουρτουά, Λίβερπουλ 1-0. Τι. Α, θες Κουρτουά, Λίβερπουλ 1-0. Σε βολεύει τώρα, σε βολεύει. Πάω Χριστίδης 0-1. Θυμήθηκε τώρα το Χριστίδη. Αυτά γράφατε. Τώρα ο. Υπήρχε και ο τερματοφύλακας στην αυτήν, έτσι. Μάλιστα. Αν πάρουμε τον τελικό, το άξιζε η Λίβερπουλ. Αν το πάρουμε γενικά, το άξιζε η Ρεάλ, γιατί όντως. Απέκλεισε ο Μαδάρης. Δεν το άξιζε η Ρεάλ. Καμιά, σε καμιά περίπτωση δεν το άξιζε. Απέκλεισε Τσέλσι, απέκλεισε Παρί. Στο τελικό απέκλεισε Μάντσεστερ Σίτι. Χθες, χθες. Εγώ είμαι με το φίλο. Χθες. Τι έκανε χθες. Τι έκανε, έπαιξε φουλ τακτική. Την προοδευτική του Αλέφατο έπαιξε. Αυτό με, δεν είναι. Το πρότυπο ο Αλέφατο δεν είναι. Ο Αλέφατο δεν είναι. Ο Αλέφατο το δίνανε μπάτζετ κάτω του μετρίου. Σωστό, είναι και αυτό. Να κάνει ο Αλέφατο. Δηλαδή τώρα να κράξουμε τη Λίβερπουλ γιατί σε 60 τελικέ δεν μπορούσε να βάλει ένα κόμμα. Τον Αλέφατο τον κράξω, τον έκραξα όταν πήρε τον Ολυμπιακό και μου βάζε τρία μάντου μάνε και τον κράξω. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι διαχρονικά τα κύπελα, τα τρόπαια του τελικού τα παίρνει η αμυντική γραμμή. Κρατά το 0, ο Μουρίνιο πώ το πήρε με την Μπαρσελόνα. Γυρίσατε στα λόγια του Αλέφατο. Ένα γκολ το κρατάς. Εθνική Ελλάδος 0-1 γκολ. Γυρίσατε στα λόγια του Αλέφαντου. Όταν τα λέω εγώ αυτά για τον Αλέφαντο, ένα χρονιστικό το ποδόσφαιρο του Αλέφαντου. Και ο Άρης, για να το βάλουμε λίγο σε μια που έμπλεξε στον Άρη μέχρι στιγμή, ο Άρης τα 2-3 τελευταία χρόνια, γιατί είναι πολύ καλός. Γιατί, για ένα λόγο. Γιατί. Έχει πάρα πολύ καλή αμυντική γραμμή. Πότε έχει καλύτερη άμυνα ο Άρης. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό τώρα, τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Επιχούντας. Μπροστά δεν πετάει φωτιές, λίγα γκολ βάζει. Αλλά πίσω είναι μπετόν αρμέ. Πάντε βάλει γκολ στον Μπράμπετς και στον Βαμπιάνο. Τους έκατσε και ο Σούντγκεν. Βελτιώθηκε ο Γκάνια φέτος. Ο Κουέστα για μένα είναι στο top 3 των τερματοφυλάκων. Δεν το συζητάω. Εντάξει, κρύος είναι και αυτό. Κρύος. Τι κρύος. Ένα γκολ με τον Μπουχαλάκι του το, και μια έξοδο με τα Γιάννενα και τον Παράτη. Κρύος είναι. Έξοδο έχει. Εστία καλός είναι. Άμα το στείλω στον πάγκο, τον βρίζει από τα χαράματα μέχρι τα άλλα χαράματα. Τον θέλω τον Κουέστα. Πάρτονα. Με 200.000 βάλει φορμάνε. Πάρτονα. Βάλει φορμάνε. Πάρ τον Κουέστα, εσύ. Πάρ τον Τζοντίκη. Θα πάμε στα μεταγραφικά. Πάρ τον Δάκη, το συγχωρεμένο. Πάρε το. Πάει ο Δάκης. Επειδή πάει ο Δάκης. Επειδή κατά πιο φορμόλη. Είχε θέματα υγεία το παιδί, πάει ο Δάκης χθες. Χθες μας άφησε, προχθές νομίζω. Προχθές. Προχθές. Είχε θέματα υγεία όμως ο άνθρωπος. Ναι, αλλά η μάπα του φαινόταν. Έταξε, έβαφε τα μαλλιά. Βρήκα ένα τύπο προχθές. Πού? Σε ένα πρακτορείο. Κοιτάζω τον. Προπό. Ναι. Λέω καλά ρε παγάσα, ίδια ηλικία. Ναι. Ούτε μια άσπρη τρίχα δεν έχει. Έρχεται στο αυτή, κάνει μια. Πλάκα με κάνεις. Σβάφο μου κάνεις. Και εγώ έχω ένα φίλο. Ούτε μία άσπρη. Καλά του λέω εσύ. Έχουμε ασπρέσει τα γέννα. Τι σβάφο. Άκου είδηση. Άμα τα αφήσουν έχω πιο πολλά από σένα. Άκου είδηση. Ναι. Έχω ένα φίλο που κάνει μερεμέτια. Σαν εμάς που ασχολούμαστε με την εμφάνιση. Κάνει μερεμέτια. Είναι αυτή η δουλειά. Μερεμετάς. Ναι. Μεγάλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας όμως. Α, άμα θες να κάνεις δουλειά, ναι. Με αυτό θα την κάνεις. Δεν την κάνεις με τον βουλευτή. Και του λέω να σε πω κάτι, είναι με τον Γκιουλέκα φίλος. Ρε εσύ του λέω, ο Γκιουλέκας βάφει τα μαλλιά του. Τι τα κάνει. Όχι. Α, έβγαλε τα βάφη. Εκ του φυσικού του. Έλα, τι φυσικού ρε τώρα, 65 χρονών φυσικού. Δεν τα βάφει. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γιατί ο Μιχαλίτσος τα βάφει. Όχι. Ποιος το είπε δεν τα βάφει. Δεν τα βάφω. Ρε, δεν το λένε αυτοί που τα βάφουν. Δεν τα βάφουν. Δεν το λένε, σε λέω, δεν το λένε. Γιατί σου λέει, άμα το πω, συνηθίζει το μάτι μετά λε, α, οκ, okay, έτσι. Δεν τα βάφουν. Τα βάφουν. Δεν γίνεται να δεν ασπρίζουν. 50, τι δεν ασπρίζουν, πώ δεν ασπρίζουν, ποιο είσαι και δεν είναι ασπρίζουν. Είναι κάποιοι, τα DNA του δεν ασπρίζουν. Δεν, μπορεί να πάει μέχρι. Δεν γίνεται να μην ασπρίσουν. Δεν ασπρίζει, παιδί. Να μα το εξηγήσουν. Τέλο πάντων, λοιπόν. Άσο μετά, μαλλιά δεν έχουμε του άλλου, αλλά λέω για τα γέννα. Και τα μουσια τα βάφουν. Τώρα το μουσι τώρα δεν πάει το βάφει το μουσι μαύρο. Εύκολα. Εσύ γάλι δεν είχα τώρα, εγώ να βάφω τα μουσικά. Πάλι στην καλών τεχνών εκεί. Πάρω μια. Σ' αρχίσουν. Καμιά βούρτσα. Χρα. Πάλι στην καλών τεχνών. Ναι, δεν βαριόμαστε τέτοια. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε. Ήταν να γίνει απεργία, αλλά δεν έγινε, άρα κανονικά είναι. Εγώ παίρνω το Μπέι. Ποιο παίρνει το Μπέι. Εκεί το δικό μου το αιματολογικό και δεν με απαντάει. Τζίρι. Εκτό αν κοπέλε δεν το σηκώνουν. Ναι. Άμα είναι απάντη, ρίξω μέσα. Μία είδηση που βγήκε τώρα και θέλω να τη σχολιάσει γιατί είναι τα μαμ. Έγινε και τώρα. Ναι, τώρα λειτουργούν κανονικά. Πάρε, κλείσε με ένα ρολόι. Πάρε τουαλέτα, πάρε γυμνό. Πότε να το στείλω, το φρέσκο. Ο ρολόγος λέει φρέσκο να το στείλω. Φρέσκο, ναι, αχνιστό. Είναι αυτό εδώ. Βάλει κανένα μύδι μέσα, κανένα στρίδι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μια είδηση. Καλή. Δύο Ρωμά ξύλωσαν ράγες από το δίκτυο του Σέ για να τις πουλήσουν. Καλά κάνω. Συνελήφθησαν. Κακός. Ναι.
Εδώ όμως είναι πρόβλημα τώρα αυτό. Γιατί? Τι κακός. Φίλε, βάζει εκεί την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, ξυλώνει τι αράγε, θα περάσει το τρένο, θα εκτροχιαστεί, θα έχουμε σκοτωμού. Εδώ τώρα είναι σοβαρό το. Α του πάω ξύδε τώρα κατευθείαν πάλι. Τι... Δηλαδή, άντε, πάνε, πάρε τα σύνορα από κάτω. Ξυλώνει τι αράγε. Ναι. Ρωμά είναι. Περάσει το τρένο, φύγει έξω στα χαντάκια, σκοτωθεί κόσμο. Τι καλά κάνανε. Καλά κάνανε, εννοώ δηλαδή οι άνθρωποι. Α κάνανε να πάρουν σύνορα. Καλά κάνανε. Ναι, ρε φίλε, αράγε από ρε, η Ρωμά δεν κλέφτε. Εσύ που πα, ρε μπαγάσα τώρα, κάτι σκελούμε το βέλο κάτω στην Αθήνα. Φαντάζομαι να πάνε να πάρουν μια γραμμή από εκεί που πα. Δεν φεύγει το τρένο. Α, δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Δε μια χαρά φεύγει το τρένο. Ξέρουν αυτοί, τα κλέψαν εκεί που δεν τρέχει το τρένο. Πάει με 50. Από εκεί τα κλέψαν, τα άμαθα. Και με 50 βγαίνει πάντω. Εντάξει, δεν εξοκύλει πολύ τη πορεία σου. Οι Ρωμάοι άνθρωποι είναι φύρε. Άμα δεν κλέψουν, πώ θα ζήσουν. Κοίτα να δει εδώ τι κάνουν. Ξύλουσαν τι ράγε. Οι Ρωμάοι είναι κλέφτε οι άνθρωποι. Καλά από αυτό! Πώ θα ζήσει ο Ρωμά. Α πάνε στα σιδεράδικα. Κάτσε ρε, δεν είναι φύρε αυτοί, δεν παίρνουν τα μεροκάματα. Δεν είναι όλοι, εγώ διαφωνώ ότι είναι. Έχει δει κανένα Ρωμά να μην είναι φύρα. Έχω δει. Ναι. Κανένα δυο εγώ. Έχω δει. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εγώ γενικώ στόχο στα θεωρία ζωή. Παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Παντού, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι κλέβουν αυτοί. Ναι, το ένα μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν κάποιοι που είναι κυρίοι, αξιοπρεπέστατοι, είναι Ρωμά, έχουν δουλειές, έχουν περιουσίες, κάνουν και άλλα πράγματα. Κλέβουν με μέτρο, βέβαια. Το απαγορεύτηκε. Λοιπόν, τελειώσαμε με Ρεάλ Λίβερπουλ. Τελειώσαμε. Μας φαρμάκωσε η Ρεάλ. Μας φαρμάκωσε. Εντάξει, μας φαρμάκωσε. Μας φαρμάκωσε. Πάμε σε μουτ μεταγραφικό. Και τους πιάσατε τους Ρωμά τώρα. Τους πιάσατε. Τους συνέλεγα. Και τι θα τους κάνουν που τους πιάσατε. Τώρα εδώ θέτουν σε δημόσιο κίνδυνο πολίτες. Δεν ξέρω τι θα τους κάνουν τώρα, δεν το ξέρω. Απλά η είδηση είναι αυτή. Θα τους κόψουν σε δημόσιο. Δεν ξέρω τι θα σκόψουν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε λίγο να πάμε. Έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά. Γίνεται χαμός. Η εβδομάδα θα είναι. Κρίμα είναι. Εγώ του λυπάμαι του ανθρώπου. Εντάξει, άστο τώρα. Πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε γρήγορα. Δεν έχουν δουλειά, μην κλέψουν. Δηλαδή, τι να κάνουν. Εντάξει, πάνε από αλλού, όχι από τι ράγε. Έχει στη Βουλή, δηλαδή. Που... Α, έχει και τίποτα σίδερο κατασκευέ. Απάντη, ψηρίσου. Που δεν χρειάζεται, που πετάμε στα σκουπίδια. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πώ θα ζήσουν, δηλαδή. Εντάξει. Πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Του κατανόησε, εντάξει. Μέχρι να έρθουν να σε ψηρίσουν από σένα, μετά να δει πώ θα κατανοήσει. Εμένα με ψηρίσανε αυτοί που δεν είναι Ρωμά, μη στεναχωριέ. Εγώ μόνο δεν έχω δει ένα πράγμα με του Ρωμά. Να φοράνε γυαλιά. Μόνο αυτό δεν έχω δει. Δηλαδή, άλλοι έδωσαν και χιλιάρικα στον άλλον και τα έφαγε τα μισά. Τι Ρωμά να με κάνει εμένα ο Ρωμά. Πολιτικό δίνει στον άλλον, δημοσιογράφο, 2 χιλιάρικα για να κάνει προμόσιο. Λέει τα μισά τα δώσει στου συνεργάτε σου. Ναι. Πού να τα δώσει, ποιο συνεργάτη. Και σε φταίνει Ρωμά εσένα. Αρχικλεφταράδες εδώ πέρα. Οι Ρωμά δεν είναι. Είμαι υπέρ των Ρωμά. Άμα κατέβω. Ο λόγος που είχε άμα κατέβω το βέλος καθυστέρηση ναι. Ήταν αυτός. Ευτυχώς το πρόλαβαν το κακό. Ήταν αυτός που είχε την καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ μέσα. Ήμουνα μέσα. Ο λόγος ήταν αυτός. Εντάξει. Α, εντάξει, τώρα θα αρχίσει να βρίζει. Α, ναι. Εσύ είσαι, δεν τρέπεσαι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε. Ναι. Δεν του φτάνουν τα επιδόματα. Ναι, αλλά για το κεφάλι του Καζαντζίδη που ψήρισαν άλλα έλεγε. Αυτοί και το κλέψαν πάλι. Ναι, αλλά άλλα έλεγε τότε. Τώρα έλεγε καλά κανά τότε και έλεγα τι το πήρα το κεφάλι. Όχι, όχι, δεν θα με τρελάνει. Κλέψουμε το ένα, κλέψουμε και το άλλο. Αυτή... Το ένα δεν σε νοιάζει, το άλλο σε νοιάζει. Τι δική μα εδώ. Η άλλη είναι Αθηναίοι. Θα με σκάσει, ρε. Έρχεται και καλοκαίρι εκεί και θερμοκρασίευσε, θα με σκάσει. Λοιπόν. Τι ήθελε να το κάνω του Καζαντζίδη το άγαλμα. Πάμε να με σκάσει αθλητικά τουλάχιστον. Εκεί δεν με πειράζει καθόλου. Πάμε λίγο στα άλλα θέματα. Γιατί διαβάζω εδώ μεταγραφέ Μασούρα 6 εκατομμύρια ανεβαίνει Τραμπζοσπορ. Παναθηναϊκό στα επόψιν δόσε του. Πινιάν. Στον ΠΑΟΚ έχει ένα τσουβάλι, έχουμε συνέντευξη. Είναι Σιθάς ο φίλος σου. Ποιος? Ο Μπότος. Καλά. Κάνει διακοπές, Σιθάς. Συγγνώμη, εκεί ήταν τρίμερο. Ρε παιδιά, είναι αδύνατο αυτό με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Παίρνει πόσα χιλιάρια το μήνα. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα παίρνει. Δεν ξέρω. Παίρνει 800, 700 παίρνει. Ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε μισό εκατομμύριο για να το φέρει στη δυνατότητα. Εγώ ξέρω, παίρνει 7,5 εκατοστάρια. Εγώ δεν το ξέρω. Με 750 χιλιάρικα το μήνα ρε Μπότο. Ναι. Έχει σάπια δόντια σαν του Κορδελιώτε. Άντε πάλι. Και πάω Χατζινάκου το ξενοδοχείο ρε. Ρε τρελό ρε. Στη Θάσο πήγαινε διακοπέ ρε. Πετάχτηκε ένα δίμηνο. Ρε πώ θα πάρετε πρωτάθλημα. Έχετε τρελαθεί ρε. Επειδή πήγε στη Θάσο. Στη Θάσο διακοπέ. Πού να το σύρω στην Ιμπίθα, αγόρι μου, πού να το σύρω. Στου παραβατικού στη Θάσο. Ναι, σαν παχουσάκι εκεί. Θα νιώθει άνετα. Η βίο. Τέτοια είναι ανοιχτή, να ξέρεις. Ποια βίο, εγώ θέλω να πάω στην Bay, τη δικιά μου. Την Bay. Έτσι λέγεται. Την Bay. Όχι, Bay τη λέει. Bay. Είναι ένα αιματολογικό εδώ δίπλα. Στην Τούμπα. Γιατί να τρέχω στην βίο, ιατρική, είναι μακριά. Εντάξει, οκ, άσε. Πάω παρκάρω. Καλημέρα, κουμπαράκια, λέει. Να πάω να ρίξω δηλαδή τώρα. Ναι, ναι, θα πάω 9.30 ζεστό, δεν είπαμε. Από πλατεία Λευκού Πύργου χαιρετίζουμε τον φίλο μας τον Φαγάλ. Άντε βρε τον κρύο. Γιατί. Κερνάει κάτι παγωτάκι. Τι πράγμα. Δεν θέλουμε ρε παγωτά. Αν δεν θες σε κερνάει. Άμα θες να κεράσει, κέρνα το φαΐ παγωτό, άμα κεράσει.
Ο Κλοπ νόμιζε ότι έπαιζε με τη Λέστερ και ανέβαζε συνέχεια τα δυο μπακ πάνω. Πάρ την κόντρα και έφυγε. Δεν τα ανέβαζε πολύ ψηλά τα μπακ. Δεν τα ανέβαζε, μωρέ. Ανέβαζε τον ένα. Τον ένα ανέβαζε, μωρέ. Και ο άλλο καθόταν πίσω. Δεν τα ανέβαζε πάρα πολύ τα μπακ, παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότηση για τι ομάδε μα. Συγγνώμη, σα λίγο από πάω κάρι. Πάμε, έχει πολλή δουλειά και ο Παναγιώτη. Κάνε πρόμοση ότι μέτρο μπορεί εκεί πέρα. Λοιπόν, τι έχει πρώτη σελίδα η εφημερίδα μα. Του τέσσερι που θέλει αρχικά ο Λουτσέσκου. Και συμφώνησε ο Μπότο. Το θέμα είναι αν θα συμφωνήσουν οι παίχτε. Ποιο θέλει. Βιερίνια. Ένα. Έμαθα ότι του Βιερίνια τον έχουν, αν δεν τον έχουν κάνει ήδη την πρόταση, θα τον προσεγγίσουν τώρα, σήμερα, αύριο για να τελειώσει. Πόσα τάλαρα θέλει. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Βιερίνια, Σβάμπ. Ωραίος. Είναι καθαρά επιλογή του Λουτσέσκου, ο οποίος αισθάνεται και τύψη γιατί τον αδίκησε Λέο Κούρτης όλη τη χρονιά. Τρίτος. Κρέσπο. Κρέσπο. Αυτούς τους τρεις τους θέλω εγώ. Ναι. Τους τρεις, άμα ρωτούσε εμένα. Αυτόν που δεν θέλω, ναι, είναι ο Μπίσεσβαρ. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι ο Πάουκ εκεί πρέπει να πάρει σούπερ παίχτη. Τέλη Μαρτίου τον ήθελε στον Μπίσεσβαρ. Ναι, για φέτος τον ήθελα. Τέλος. Απρίλιο μετά τον έπιασε, ναι, δεν τον, ναι, ήθελε. Άλλο, του χρόνου θα είναι 35,5, ναι, και είναι η θέση που για μένα πιστεύω ότι ο Πάουκ πρέπει να τα χώσει. Τι θέλει να πάρει δηλαδή. Να πάρει παιχτάρα. Ο Κουαλιατά, ο οποίος έρχεται αυτή τη βδομάδα τελείως. Ο Κουαλιατά τι είναι αυτό, παιχτάρα. Δεκαρό εξτρέμ. Α, ναι. Τι, σαν το Μητρίτσα ένα πράγμα. Κάτι τέτοιο έμαθα. Όχι, δεν είναι σαν το Μητρίτσα. Τι καλύτερο είναι. Δεν είναι σαν το Μητρίτσα. Έτσι έμαθα εγώ. Όχι, είναι πολύ καλό στο δημιουργικό παιχνίδι ο Κουαλιατά. Είναι πασαδόρος. Ναι. Δεν μαρκάρει, έμαθα. Όχι, μαρκάρει, μια χαρά. Πρακόλ δεν έχει πολύ εύκολο και αυτό σύμφωνα με τα νούμερά του. Πετάει πασούλες. Αλλά κινείται στον πόλεμο. Μπαίνει μέσα στον πόλεμο. Στον πόλεμο, ναι. Πετάει πασούλες μόνο. Μαντσινίζει. Τι είναι, φλωράκος είναι. Όχι, όχι, μαντσινίζει. Αμή μου από το 1,72. 1,73, ναι. Τόσο είναι και ο Μαντσίνη. Τόσο είναι και ο Μαντσίνη. Χθε έτρωγα με τον Μαντσίνη. Πότε έφαγε χθε. Χθε. Δεν ήσουν με τον Νόιερ. Με τον Νόιερ θα πάω. Τι. Θέλω να με γνωρίζει ο Νόιερ. Πάρ το σιδηρόπλο σε ρωτήσει τώρα που θα πάω φτιάξει τα κόκαλά σου. Δικά μου, γιατί να τα φτιάξει. Δες. Και λούκο καλά φτιάχνει. Α, του φάδερ. Α, του φάδερ. Για άλλο τον ακόμα, δόξα τον Θεό. Ποιο θέλει να γνωρίσει ο Νόιερ. Ο Νόιερ. Σε είδε, ναι, με τα μέλια και λέει αυτόν τον τρελό. Μόνο τον και άλλα του δείξαν. Κι άλλα, ε. Και το έκανε μετάφραση. Ο Λεβαντόφσκι τίποτα. Δεν έφτασε ακόμα πριν. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τέσσερις ερώτησεις. Εσύ με αυτούς τέσσερις τι θα έκανες. Τον Κρέσπο δεν τον κράταγα. Δεν κράταγε τον Κρέσπο. Όχι. Άρα πρέπει να βρει μια στοπεράρα του 1,5 εκατομμύριου. Μόνο αυτό δεν θα τον κράταγα. Τον Σβάμπ. Τον Σβάμπ τον κρατάει. Τον Φίλιππ θα τον κρατούσα για το παιδί πάτε στι Αραβίε και τέτοια. Τώρα να βοηθήσει 20 λεπτά, μισή ώρα. Ακούς τώρα τι λέει η Βιερίνια. Ρε. Πώ θε 2-3 ραντεβού ακόμα με τη Βάσο. Έμαθα βρεθήκατε. Μια χαρά είναι η Βάσο. Έμαθα βρεθήκατε. Μα όλε οι γυναίκε. Μα κάνω. Στηρίζει τον άντρα. Α, όταν τα λέγαμε εμεί, στηρίζει τον άντρα. Κάτσε τον πίσευμα, το θέλει. Το θέλω. Στα 35? Στα 38. Εσύ δεν είσαι που με έλεγε. Το Βαλμποϊνά το θέλει. Φακλάνα, ξεφακλάνα το θέλω μισή ώρα. Όχι αν μαρκάρει τον μπακ 90 λεπτά. Σωστό. Αλλά πρόσεξε λίγο να σου πει. Δηλαδή, πε με τον Ατρόμητο. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Όχι, για παράδειγμα. Δεν κάθεται ο Ατρόμητο να χάσει. Πε κανονικά. Είναι στο 60 το μάτζ. Αυτό με κέρδισε φέτο. Ναι, αυτό λέω. Δεν το πετά δεκάρι μισή ώρα. Με δύο κόφτες από πίσω. Ναι, ωραία. Να κάνεις το 1-0. Εγώ δεν σου λέω να το βάλεις. Εγώ λέω γιατί να μην πάρεις ένα δεκάρι παιχτάρα να τον έχεις εδώ ένα 28-27 να χώσει ένα κύριο Σαββίδη που είναι εκεί στα λόγια πάνω. Αυτό λέω. Είμαι άλλο, γιατί ο Κουαλιατά έρχεται από την Αργεντινή. Εγώ αυτού φοβάμαι πολύ από το Ουρουγουάη. Μέχρι να έρθει, να προσαρμοστεί, να μάθει το κλίμα. Μάθει μέχρι να φάει ένα χρόνο αυτό εδώ τώρα. Ο Ζαμπά τι έγινε. Ο Ζαμπά κάνει προπονήσει. Το χώρισε η αρμονιάρα του μέσα 6 μήνες. Πώς τα κατάφερε, ρε. Πώς τα κατάφερε, ναι, πήγε Σαντορίνη, βόλτα και εγώ. Πώς τα κατάφερε. Καταρχήν, μόνο που παντρεύεται 22 χρονών, ναι, είναι καθυστερημένο. Εντάξει, η Βραζιλία το συνηθίζουν αυτό. Είναι καθυστερημένη. Εδώ οι γύφτοι παντρεύονται στα 30. Όχι τώρα. Τι. Οι γύφτοι παντρεύονται νωρίς τώρα, άστα αυτά. Δεν τρελάζει. 17 χρονών μπορεί να τον έχουν τάξει, να την έχουν τάξει και. Α, γίνει... τέλειο, εκπολιτίστηκαν οι άνθρωποι. Τέλειωσε. Λοιπόν. Να τα έχει καλά με του γύφτου, να μα κλέψει κανένα μάξι. Να έχουμε. Έχω φιλαράκια, απ' όλα έχω. Αφού με ξέρει, είμαι και γύφτου, έχω και Αλβανού, έχω και Ρωσοπόντιου. Όλα, απ' όλα έχω. Αφού με ξέρει. Εσύ από πού είσαι, από το Λιτόχαρο. Εδώ από την Τούμπα, τι να κάνουμε, λοιπόν. Θέλετε να βγείτε και να διασκεδάσετε? Η Wind σας έχει σούπερ νέα. Τα Vivo smartphones έρχονται στην Ελλάδα. Η σειρά Vivo με τα υψηλής τεχνολογίας κινητά της σου υπόσχεται επαγγελματικές λήψεις που θα απογειώσουν τις φωτογραφίες σου, αλλά και άλλες καινοτόμες λειτουργίες. Ανακάλυψε τα τώρα με 139,90 σε ένα κατάστημα Wind. 14 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ εδώ, ξεδιπλωνόμαστε, πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Πάμε να αμολυθούμε πάλι, Ντίνο μου, να ξεχυθούμε.
Έχουμε... Έχουν απεργία αυτοί, ρε. Α, έχουν απεργία τελικά. Έτσι με είπαν. Εφαγώθηκε, ρε παιδιά. Τι ανηφόρα τραβάω. Αυτό το πράγμα. Τι ανηφόρα τραβάω, ρε φίλε. Ρε Καζαμπάκα, τι ανηφόρα. Τι μπελχανάδες είναι αυτοί. Απεργία έχουν. Τι απεργίε είναι. Έχουν απεργία τώρα. Τι να του κάνουμε τώρα. Του σταματήσουν απεργία για να πα εσύ να. Μα την κάνει και αυτή. Παράνομοι ο Μητσοτάκη. Όλε τι έκανε παράνομε. Αυτού για του έχει νόμιμου να πούμε. Του έχει. Τι να κάνουμε. Όχι, γιατί διακρίνει απεργίε σε νόμιμε. Για αναλόγω σε αυτού που χρειάζονται. Τι φασισμό είναι αυτό. Άλλοι μπορεί να κάνουν απεργία και άλλοι απαγορεύεται. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, διάκριση στην απεργία έχουμε δηλαδή. Πόσο σε πονάει, ρε κούλο Βαγγέλα. Τι είναι να τον πονέσει ο Βαγγέλα. Ο δικό σου πρόεδρο τον πονέει. Εμένα με πονάει πιο πολύ. Δεν με έχουν πιάσει. Δεν με έχουν πιάσει. Δεν έχω καταλαβαίνει. Με πονάει πιο πολύ τα του οίκου μου. Δεν με νοιάζουν τα άλλα. Τι λέει ο οίκο σου. Ότι ο πρόεδρο απουσιάζει εδώ καιρό. Ότι η ομάδα εδώ και τρία χρόνια κάνει κακό σχεδιασμό. Ναι. Ότι με έχουν φτάσει από κάτω. Ναι. Ότι έχω πολλά ερωτηματικά στον τρόπο. Μπα βάζει γκολ τον Άρη. Ναι. Αλλά αυτό δεν με αποσχολεί. Δεν σε νοιάζει. Όχι, δεν με αποσχολεί. Α μην βάζω γκολ τον Άρη και α παίρνω πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει. Το αποτέλεσμα. Ναι. Ο Ραπ δεν έλεγε η ομάδα που παίρνει την κατοχή δεν κερδίζει. Αυτό έκανα, λέει, με τη Ρεάλ. Ναι, σωστά, αυτό το είπε. Του δώσε, κοίταξε. Όποιο δίνει την κατοχή κερδίζει ο αντίπαλο. Άμα έχει ποιότητα όπω η Ρεάλ. Και ταχύτητα. Ναι. Ο Άρης πώς κέρδισε τον ΠΑΟΚ φέτος. Πώς? Πόσο κέρδισε. Πάρ την μπάλα εσύ. Σίγα στο βάλογο. Ξέρεις τι σημαίνει όμως πάρ την μπάλα εσύ. Ναι. Στην Ελλάδα, επειδή οι περισσότεροι χάφοι είναι τσουρουκάδες να πούμε, όταν πάρουν την μπάλα δεν ξέρω τι να την κάνουν. Ανεβαίνουν απάνω, αβάλουν στους δυο γρήγορους στα 10 μέτρα πάνω στα center back, μπορεί να κάνεις καταστάσεις. Εύκολα. Μπορείς, ναι. Όταν είσαι στο εξωτερικό που έχει ποιότητα τα χάφ, δεν είναι τόσο. Καλά λέει ο φίλος, αλλά. Στο εξωτερικό, όταν έχουν χαφ που παράγουν ποδόσφαιρο, ξέρουν μπάλα, πιέζουν, κάνουν. Όταν παίρνουν την κατοχή, νομίζω ότι είναι διαφορετικό το κομμάτι αυτό. Στο. Στην Ελλάδα που είναι τσουρουκάδες και άμπαλοι, στόπερ άμπαλοι, χαφ άμπαλοι, άμα πάρουν την μπάλα, τι να την κάνουν, την πάρουν στα πλάγια. Όπως κάνουν του ΠΑΟΚ. Ναι. Καλά λέει τις ΠΑΟΚΣΟΥΔΕΣ κράζει πάλι. Κούκλες λέει και μελανούρες και αυτές που του άρεσαν, λέει όλες μελανούρες ήταν. Ποιες ήταν. Πέμι Ζούμι. Ζούνι, Μαλβίνα Κάραλη, όλες λέμε λαχνές ήταν. Μαλβίνα Κάραλη ήταν θέμα ρε, προσωπικότητα ρε. Κοντομαλή αγορέ να πούμε και τα κελευκή. Δεν ήταν μαύρη στο δέρμα. Ήθελε μάλιστα. Μαύρη στο δέρμα. Πέμι Ζούνι. Η Πέμι Ζούνι δεν είχα καταλάβει ακόμα τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει. 13 χρόνια την είδα και πέρα. Όπως ξαναπεί ότι ο Θοδωρίδης δεν έχει καλές σχέσεις με το Μαρινάκι και μετά λέει κάτι εντάξει. Okay, εγώ ξέρω ότι στη θύρα 7 το Θοδωρίδη το βρίζανε πριν από 1-2 χρόνια. Ξέρω, όταν έχασε ο Πάκ το πρωτάθλημα, όταν τους πήρε ο Πάκ το πρωτάθλημα και όταν την ΕΠΟ πέρασε στα χέρια της Ευρώπης περισσότερο και δεν είχε εδώ να κάνουν μαγκές οι Ελληνάρες να πούμε. Τότε περίμενα από τον Θεοδωρίδη που ήταν αποστασιοποιημένος. Εγώ είχε ξέρω θέματα. Ότι χθες ήταν στο πλευρό του Μαρινάκη, πανηγύριζε και αυτό ναι, σου. Ναι, κοίταξε, οι σχέσεις αλλάζουν. Αυτά βλέπω. Οι σχέσεις αλλάζουν. Βλέπω. Πριν δύο χρόνια τον βρίζανε στο Καραϊσκάκι τη μάνα. Εντάξει. Περιφωτιά! Νάτος και ο Κουκουλό Γιώργας. Περιφωτιά! Τι έγινε, Τίνο μου, έσφιξε! Θα έρθει ο Περικλής Αμαρτίδης. Μόνο ένα πράγμα θα γίνει φέτος, να ξέρεις. Μόνο εσένα πάντα θα διωθούμε. Θα πάρει φωτιά το Κόρδοβα. Ναι, καλά. Παίρνει φωτιά το Κόρδοβα. Παίρνει φωτιά το Κόρδοβα. Λοιπόν. Πώς το θέλεις. Πώς το θέλω. Στα κάρβουνα το θέλω. 4.000 το θέλω. Στη σούβλα το θέλω. 4.000. 4 τώρα πήγε. Προμόσιο, δεν θέλω να κάνω. Προμόσιο, λοιπόν. Στην πλάτη τη 2-1 η Μακεδονικάρα. Με ανατροπή. Με ανατροπή. Κανάρε Τσακογιάννη. Θε και άνοδο. Από το πτώμα έχασε δεν μπορεί η Ηλιούπολη. Δεν μπορεί. Οι καλές ομάδες είναι η Παναχαϊκή που ανεβαίνει. Γεια σας. Πτώμα η Ηλιούπολη. Πάω Ρουφ 2. Αγροτικός Αστέρας 3. 3 και η τέταρτη θέση είναι ανάμεσα στο Μακεδονικό που δείχνει ότι μπορεί. Ναι. Μαζί με το. Πέσονα. Με την άλλη ομάδα ρε κάτω τώρα έχω φάει. Όχι η Ηλιούπολη, α η Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη είναι το Ρουφ. Το Ρουφ. Ηρακλής Λάρισας δεν υπάρχει αυτό. Γεια σας. Εάν τώρα κάνει νίκη τον Αγροτικό Αστέρα εδώ πέρα. Στην Ευκαρπία. Ο Αγροτικός Αστέρας είναι αδιάφορος, όχι. Θέλει κανένα δυο πονταλάκια. Έχει παιχνίδι μετά συνέδρα του για να το πάρει και να ανέβει ο Αγροτικός. Α το δώσει το μα. Καλά, α το δώσει το ένα, α το δώσει το άλλο. Τι α το δώσει. Πετάξει ο κόκκινο αυτό το μα. Πετάξει ο κόκκινο δύο διαφημίσει. Πώ το λένε, Παπαβραμίδη. Άμα τα ακούσει το όνομά του. Και χορηγία, άμα τα ακούσει το όνομά του κανονικά, αυτή είσαι Παπαβραμίδη. Ερώτησης. Πρέπει να πάμε σε πολλά θέματα και πρέπει να μην πλατιάζουμε σήμερα γιατί είναι πάρα πολλά. Έτσι, έτσι. Ο Κούγιας ο φίλος σου είπε ότι πουλάει τη Λάρισα. Δεν περνάω 2 εκατομμύρια. Καλά. Δεν περνάω καλά, λέει. Ναι. Μήπως έλα ασχοληθεί πιο πολύ με τον Ιωνικό. Το γιο του είχε βάλει πρόεδρο. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Τώρα ναι. Δεν περνάει καλά στη Λάρισα γιατί εντάξει, δεν το κουστάρει κανένα. Ο Κούγιας 71, καλή ηλικία, ωραία. 71 είναι ο Μπαρδάς. 71. Και αυτό στα βάφει εδώ και χρόνια. Εντάξει. Τι βάφει. Αυτό μου είπε το κόλπο ο Βαραγιάννης. Τι. Μου λέει αυτοί που τα βάφουν, ξεκίνησαν να τα βάφουν από τα 40 του. Και του έχει συνηθίσει το μάτι συνέχεια. Να είναι τα μαλλιά του έτσι. Αλλά τώρα, μα εγώ ξαφνικά με δει να βάφω τα μουσια μου. Ωραίο θα είσαι.
Ναι, σαν τον Captain Cook. Ωραίος. Ναι, ωραία. Αλλά θα πεις, έλα ρε εσύ, Μπίπη Κουλιανέ. Εσύ τώρα γιατί αφήνεις μουση. Πραγματικά δηλαδή. Γιατί ήταν να το ξυρίσω την Παρασκευή και έχασα το ραντεβού και τώρα θα το ξυρίσω αύριο. Όχι, γιατί να το αφήσει μουση. Για δεν το αφήνω τόσο πολύ. Δεν έχει ναι. μεγαλώσει παραπάνω. Σου πάει στρογγυλομούρη. Δεν είμαι εντελώ στρογγυλομούρη. Ναι, έχω ναι. και λίγο προ τα κάτω. Δεν είμαι εντελώ ναι, αμόιδε. Δεν είμαι. Ναι. Λοιπόν, άρα λες ότι. Δεν είσαι σαν το φυρό δηλαδή. Όχι, δεν είμαι στρογγυλό. Λοιπόν, πε μου λίγο τώρα. Έχει ενημέρωση γι' αυτό. Θέλω να βγάλω καμιά είδηση. Τι θέλει. Λέω, ο Κούγιας φεύγει, τη Λάρισα. Ναι, φεύγει. Γιατί έχει χορτάσει φλόκο, λέει και δεν φεύγει. Αλλά τα 2 εκατομμύρια ποιο θα του τα δώσει για να φύγει. Φωστό, αυτό είναι το θέμα. Ποιο θα δώσει 2 εκατομμύρια σε μια μάνα. Θα πάει στον Ιωνικό που έχει το γιο του όμω, αυτό ναι, ρωτάω. Ναι, ο γιος του είναι εκεί πέρα. Θα ασχοληθεί. Θα ασχοληθεί. Η Ρεάλ το πήρε κολόφαρδα, λέει. Με τύχη με την Παρή, τύχη με τη Σίτι, τύχη με όλε τι ομάδε. Ναι, ρε, τα αστέρια του ουρανού δείχνανε Ρεάλ. Δηλαδή κομίτε ναι. ευθυγραμμίστηκαν έτσι, εγώ αυτό φοβόμουν. Του κομίτε, τι αφοβηθώ τώρα τον Αντζελότη, αφοβηθώ. Τι κομίτε, ευθυγραμμίστηκαν. Πώ ήταν η εθνική ομάδα που πήγαινε, ήταν τα άστρα μαζί τη. Ήτανε. Καμιά φορά και στη ζωή σου πάνε τα άστρα, σωστό. Όταν δεν σου πάνε, δεν σου πάνε. Εγώ τώρα παίρνω τηλέφωνο το διαγνωστικό, δεν το. Δεν είναι η μέρα μου. Του έσυλαν, λέει πια. Α, σου γράψε τα τεστοστερόνη και αυτά γιατρό. Τα τώρα αυτού. Ναι, τι αφού είναι κλειστά. Τα έγραψε. Ναι, στα έγραψε τώρα. Θέλω να δω τεστοστερόνη, ζάκαρο. Ναι, πώς τα λένε τα άλλα, ρε. Δεν τα ξέρω. Αυτά θα τα μάθεις κι εσείς καμιά πενταετία. Θα έχουμε και τα σε ζάκαρο, τεστοστερόνη. Θα έχουμε σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε. Με χολυστερίνη. Τώρα με ένα τεστοστερόνη με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τα άλλα. Τα άλλα δεν σε νοιάζει. Εσύ να μα άρεσε να σφυροκοπά. Θέλω να δω. Έχουμε ποστάρει και στα story μα στο Instagram. Instagram stories Νίκο Κάτω Παύλα Κουλιανό Κωστή Ραπτό. Το Κόρδοβα το οποίο ετοιμάζεται να πάρει φωτιά με τον Κουκουλό Γιώργα, με τον Μακεδονικό από πίσω. Πού παίζει στον Εύωσμο, παίζει τώρα. Παίζει τώρα στον Εύωσμο. Πότε παίζει. Τώρα, Τετάρτη. Α, Τρίτη. Έχω θεραπεία στον Εύωσμο. Θες να πάμε να το δούμε. Τι ώρα είναι. Νομίζω 3.30. Ποιος θα μας αφήσει εδώ. Ναι, αυτό νομίζω 3.30. Πρέπει να είναι μόνο αγροτικός αστέρας, ναι. Μακεδονικός αγροτικός αστέρας. Θα το δούμε. Αγροτικός αστέρας. Μακεδονικός αγροτικός αστέρας. Α, Νεάπολη πάλι. Λοιπόν, στον Άρη. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον Άρη. Περιμένουμε ναι μεν την 10η του Ιούνιου. Τον είδα το Ματζίνι, έτρωγε εκεί. Τι να κάνει ο Ματζίνι, να μην φάει. Να περιμένει. Τι να περιμένει. Τη μεταγραφή του. Καλά, μπορεί να φύγει ο Ματζίνι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης ήδη έχει δρομολογήσει μεταγραφικές κινήσεις. Ναι. Περιμένει ή την παράταση ή το OK από την. Τι κάνει ο Άρης. Ο Καρυπίδης ήταν στο τελικό με το Ρέμο. Με το Ρέμο, τι δουλειά έχει με το Ρέμο. Φιλαράκια είναι. Και από πού και ω πού. Είναι φίλοι, ρε φίλοι. Και ποιο λόγο να είναι φίλοι. Άκου τώρα εδώ, για ποιο λόγο να είναι φίλ. Είναι φίλ, ξέρω εγώ πάει στα μπουζούκια και τον έχει γνωρίσει. Έλα βρε κλαμουργέ τώρα. Πρόεδρο του Άρη, ένα. Κλαμουργέ τώρα. Τι θα, θα κάνει παρέα. Κλαμουργέ. Ο Ρέμος με σένα και με μένα θα κάνει παρέα. Σιγά τα μούτρα του Ρέμου. Ναι. Υδραυλικό ήταν ο Ρέμος. Και αν κάνει μάγουλα 400 κιλά. Παίζει και πόκερ καλό. Πάει κερδίζει και τουρνουά. Παίζει και πόκερ καλό. Εντάξει, εγώ πάντω ξέρω τα φιλαράκια του τα στηρίζει που είχε ο Ρέμος. Τα φιλαράκια που είχε από. Από νεαρή ηλικία. Το δαγκώνουνε. Του κερνάει, του βγάζει, του πάει, του ράνει, του κάνει. Οι πρώτοι που θα τον βρίζουν είναι αυτοί. Τέλος πάντων, anyway. Αυτού που του ταΐζει θα τον βρίζουν αυτοί. Να τι κοινό μπορεί να έχουν τώρα ο Ρέμος με τον Καρυπίδη. Τι να έχει λέει. Τι κοινό μπορεί να έχουν. Υποστηρίζουν δύο μικρές ομάδες. Γιατί ο ένας πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του Ηρακλή ναι, και ο άλλος πρόεδρος του Άρη. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, είναι πρώην πρόεδρος. Οι ίδιες τίτλους έχουν, στο ένα κύπελο έχουν. Πώς, ο Άρης έχει και 3 από τα αθλήματα. Δεν σου έχει γεια μου. Καλά, ναι, αλλά τα έχει. Τα εκεί 28, 29, 29, 31, 32. Πότε είναι. Μα πιάσω εγώ τα κύπελα, τα πρωταθλήματα του Άρη. Αρχαιοκάπηλο θα με κάνουν. Ναι, εντάξει, okay, αλλά δεν πάβει, δεν τα νερούμε αυτά όμως. Δεν τα νερούμε. Δεν τα ζούμε, άμα να σβήσουμε και τις Ρεάλ. Τι κοινό μπορεί να έχει δηλαδή ο Ρέμος με τον. Είναι παρέα, ρε, είναι παρεάκι. Γουστάρι τώρα. Κριάδες τώρα, κριάδες τώρα. Κλαμουροκριάδες τώρα. Σήμερα θα έχουμε πάντως από την ΠΑΕ Άρης ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας. Α, ο Ζουμπούλης θα ξυπνήσει νωρίς. Δεν ξέρω Παντέλος εκεί αν θα ξυπνήσει, αλλά σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση. Ξυπνάει νωρίς, εγώ μια μέρα τον είδα. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης πρωί πήγε να σβήσει κάτι πρόστιμα εκεί του Άρη. Εντάξει, να και εγώ το βρίσκουμε, τα λέμε με το φίλο του Ζουμπούλη. Μεταγραφικές κινήσεις του Άρη φαίνονται ότι του Πίρσμαν μία. Εγώ λέω και του Βάρντα 2 που μπορεί να το πάρει επί του. Ρε Καρυπίδη, ναι. Ακούει το πρωί. Το πάρει πάνω. Δεν ξέρω μα. Ρε Καρυπίδη, καλημέρα. Γιατί σε χαλάει ο Βάρντα, μα. Τρελαθεί, ρε. Έχει χαζέψει, ρε. Δεν τον θες τον Βάρντα. Αυτό το φελό θα πάρει στον Άρη. Θα σου κάνει τα αποδυτήρια μπορντέλο. Ο Μπούργο. Ποιο. Άμα τον αγριοκοιτάξει λίγο ο Μπούργο. Και τι θα πω τον αγριοκοιτάξει και τον. Ο Γκαρσία πώ σου βρήκε το σημείο G. Και έπαιζε και έκανε μια χαρά. Δεν βρει αυτό ανέρα στο σημείο G ο Γκαρσία, ρε. Το βρήκε, με τον Ουάρντα το βρήκε. Με τον Ουάρντα το βρήκε, μια χαρά. Έφαγε το παιδάκι το. Να πάρει τον Ουάρντα τώρα, ο Γκαρσία τώρα. Το έφαγε, ρε. Το παιδάκι δεν το έφαγε ένα γύρο, να πούμε. Το στείλατε στην Όριτση. Α, το. Δεν ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, φεύγει ο Γκαρσία από την Ελλάδα. Δεν ξέρω, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Μπότου αν θα του κρατήσει ή όχι τον Γκαρσία.
Έχει πάρει το ελευκό την. Σε τον κρατούσε. Τον Γκαρσία. Ναι. Τον Πάουκ Β. Εγώ όχι. Γιατί? Μόνο που θα έβλεπα την ανάντηση τη γυναίκα του που έβαλε τη μέρα που φαρμακώθηκα εγώ που έχασα το κύπελο που κορόιδευε στο Instagram. Ναι. Μόνο για αυτό το λόγο αυτό θα το πέταγα. Χαλάει πιο πολύ. Ναι, αυτό με χαλάει πιο πολύ. Ότι, ναι, ότι είχε, είχε πει ότι θα βγει να μιλήσει και δεν είπε ποτέ τίποτα. Τι να βγουν αυτέ οι κότε. Γιατί, αυτές... γιατί αυτό είχε κάνει γυναίκα. Τι να βγουν αυτέ οι κότε να μιλήσουν, μωρέ τώρα. Τι να βγει να πει. Μόλι του πούγα κάτσε, κάτσε κάτω. Κάτσε σαν να πάρει τα λεφτά την ΠΑΟΚ Β. Εντάξει, ΠΑΟΚ Β πήρε 200.000 το χρόνο. Σε καλάει. Πόσα παίρνει? 200.000 το χρόνο. Ποιο θα τον έδινε στην Ελλάδα 200.000 το χρόνο? Και κάνει και την πρακτική. Μια χαρά είναι. Ποιο θα τον έδινε ομάδα 200.000 το χρόνο? Εντάξει, anyway. Τι anyway, εδώ μπάτσο έβγαλε τον Άρη. Τι που 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 που. Το ενίκιο τον πληρώναν μόνο. Για το μάτι. 200.000 το χρόνο. Ποιο είσαι Ρομουρίνιο, κάπου εκεί έπαινε κι αυτό. Η Τραμπζοσπόρα ανεβαίνει στα 6 εκατομμύρια για τον Μασούρα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τον δώσει. Το Μασούρα, ο Μασούρας. Ε, όχι η κοψοχρονιά όμως. Ε, τι, πόσα πιάνει ο Μασούρας. Εκεί πρέπει να ψάξει. Τριπλάρει ο Μασούρας. Όχι, ο Μασούρας δεν έχει πολύ τρίπλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ο Μασούρας όμως έχει μπορεί πρώτη να επαφή με τον γκολ. Μπορεί να τριπλάρει τον μπακ να κάνει ένα από εκεί να βάλει γκολ. Όχι, δεν τα κάνει. Τέτα, τέτα, μπορεί να τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Μπορεί. Τρίχες. Θα πατρακάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Ο Μασούρας βάζει πλάτη τον αντίπαλο μπακ. Όταν έρχεται η μπάλα από την άλλη μεριά και κάνει το σαλμπίκι. Έχει και πρώτη επαφή. Έχει πρώτη επαφή. Μπάμε αυτό είναι η καλύτερη του πρώτη επαφή. Είναι ο Κλάους της πλάγιας γραμμής. 5 εκατομμύρια. Ναι. Είναι ο Κλάους της πλάγιας γραμμής. Ναι. 5 εκατομμύρια. Μουίγκερ χωρίς τρίπλα είναι. Εντάξει, ναι, αλλά δουλειά την κάνει. Πολύ καλή. Ναι. 5 και τακτικά σωστό. Ο Μασούρας και τακτικά σωστό. Θα πάρει τα 6 εκατομμύρια γιατί 85 λεπτά που δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, οι κινήσεις που κάνει έτσι, είναι τρομερές. Λοιπόν, αυτό είναι. 8 θέλει ο Ολυμπιακός. Η Τραμπζοσπορ σύμφωνα με τους Τούρκους από τα 5 ανέβηκε στα 6. Έλα, βρε, τώρα, άμα ανέβει λίγο ακόμα, δεν ξέρω. Δώσε τον αυρεπούλα, τον πάρε ένα μπεκταράκι. Μπακασέτα και σιώπη. Πάρτε ένα μπεκταράκι στον Ολυμπιακό. Τώρα, το Μασούρα, το Φορτούνι με 12 αιματοκρίτη. Τώρα που θα ανοίξουν τα διαγνωστικά, πάρτε το Φορτούνι, κάντε ένα μία αιματοκρίτη. Και ο Καμαρά δεν του αρέσει να βγαίνει αλλαγή. Ποιον Καμαρά? Πάρει. Αλλά τον έβγαλε σε 3 μάτσο ο Μπούργος και δεν έβγαλε κύχλε. Σαν γατάκι βγήκε. Βλέπω και ο Άρντα να γίνεται αν έρθει με το καλό σαν Γιαννάρα. Ρε ο Άρντα θα βρει τις 45 στις μιλφάρες εκεί. Καλά αφού έχει τώρα σχέση στην Κύπρο. Ρε τι σχέση έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Τι σχέση έχει σχέση ρε. Θα πάει να ορμήξει καμιά μιλφάρα, το βάλει μέσα. Θα κατέβουν τα καρούμπαλά του μέχρι. Δεν είναι για τέτοια. Θα τον πάρετε σε μια ομάδα. Στον πάω και δεν έπαιξε μάλλον. Γιατί οι παοξούδες είναι άσχημες. Σου έχω εδώ ένα θέμα, τι παοξούδε. Σε έδειξα μια παοξού ξανθιά και στα σάλια σου. Ποιο λέει ότι είναι παοξού. Τα σάλια σου έτρεχαν κάτω. Ποιο μου λέει ότι είναι παοξού. Δεν φω, έχει κασκόλ του πάου. Τι θε να είναι. Μπαρσελόνα, θε να είναι Άρης, θα είναι με κασκόλ του πάου. Δηλαδή ποιο. Του δείχνω μία με κασκόλ του πάου και σου λέει ποιο είναι παοξού. Και τι την έδειξε, πλάτη την έδειξε. Πού να συνέδειχνα και. Δείξε και μπροστά. Σμαράγδα, στείλε μου λίγο το link σαν άνα του, γιατί την έχει και μπροστά αυτή. Α, Σμαράγδα την έστειλε. Ναι. Να μας δείξει ότι είναι ωραίες παοξούδες. Γιατί είναι άσχημες παοξούδες, δηλαδή τι είναι. Πού είδες εσύ. Έφαγω. Λέει δεν είναι παοξούδες. Η μαύρη θάλασσα, η μαυρή. Άντε ρε τώρα. Λοιπόν. Ο Άρης έχει ωραίτερες γυναίκες. Εντάξει. Τι εντάξει. Okay. Δεν με χαλάει. Τι δεν χαλάει. Έχει ωραίτερες, τι να κάνουμε. Φυσικά, τι. Λοιπόν, θα κάτσω λόγο να μαλώσω από ποιος έχει ωραίες γυναίκες. Ποιο άσχημες είναι δικές σας. Λες εσύ τώρα. Λέω εγώ, ναι. Εντάξει. Μη σε δω να πεις καμιά παοξού τίποτα. Πού να φέρε μου μία στην φωτογραφία να δω. Ράντοσλαβ Κουχάρσκι. Μία-δύο το πολύ. Ράντοσλαβ Κουχάρσκι. Κουχάρσκι, τι είναι αυτό. Νέος τεχνικός της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ, Πολωνός. Ο παίκτης. Ναι, ήταν πρώην παίκτης αυτός. Το θυμάμαι. Ναι. Με πρώτο του μέλημα. Καταρχάς, να μείνει ο Μάνταλος, ναι. Όχι να μείνει ο Μάνταλος. Να κρατήσει τον Κουρχόβιακ. Να κρατήσει. Πολωνό. Φέρανε για να κρατήσει Πολωνό. Α τα κάτσε ο κύριο Μιλισσέλη. Αυτό που πλήρωσε το μάρμαρο εν τέλει ήταν ναι. Ο Παπαδημητρίου μόνο. Ο Κονέ δεν έχει φύγει. Ναι. Δηλαδή θα το κακός. Ή του διώχνει και του δυο. Ε τι, δεν πάει καλά η εκπομπή μα και διώχνει εμένα ή μόνο εσένα. Ναι. Θα μα διώχνει και του δυο. Ή ναι. Θα μα κρατήσει και του δυο. Πώ θα γίνει. Σωστό, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, σήμερα έφτασε ο Αλμέιδα, πιάνει δουλειά, φέρνει και άλλο παίχτη στην ΑΕΚ, η οποία. Είναι η μόνη που θα έχει του χρόνου. Γιατί μας κουράζετε με την ΑΕΚ. Τετράδα άμυνας θα την ξυλώσετε, ρε. Πρέπει. Μήτογλου, Βράνιες, Τζαβέλα, Ρότα, Χατζησαφή, Χατζιπαπάρα, πώς το λένε τον άλλο. Ναι, τερματοφύλακα. Τι είναι αυτό το. Ξύλωσε του όλου, μωρέ. Και το Μάνταλο στείλ το στην Τουρκία. Αφού θες... το κράτησε το Μάνταλο, τέλος. Λοιπόν, κρατάς Μάνταλο. Τέλος, και δεν μου αλλάζει τετράδα. Ναι. Όχι στην Αγία Σοφιά να με πας. Όχι στην Παναγία των Παρισιών να με πας. Όχι στην Παναγία των Παρισιών να με πας. Δεν σε βλέπω, ρε. Δεν τον θες. Δεν σε θέλω, όχι. 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 Εντάξει, θα σε κάνω τώρα, δεν τον θες. Το Μάνταλο δεκάρι και τετράδα με τον Μήτογλου και τον Βράνιες. Θα σ' αλλάξει. Α, παρατήστε θα με μόνο. Θα σ' αλλάξει, ρε φίλε. Κρυχόβια και ιστορίες. Τα χάφ είναι εντάξει τη ΣΑΕ. Τα χάφ. Άμα τον κρατήσει τον Κρυχόβια, Σιμάνσκι. Πρέπει να πάρει, έφυγε ο Σιμόης. Θα πάρει ο Σιμόης. Θα πάρει ακόμα ένα αντικαταστάτη. Εξτρέμισε καλά. Θα πάρει ένα 8-10. Πούλατο το. Σαχόβ διώχνει, θα πάρει και εκεί ένα ακόμα πέρα. Σαχόβ και άργο και από την Καντέλη. Η ΑΕΚ θέλει καμιά
6-7 παίκτες πρωτοκλασσάτους όμως. Όλη τετράδα συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει. Και ένα-δύο χαφ επίσης ποιοτικά, συν ένα σεντερφόρ επιπλέον. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουμε τον Ασαριφά. Η ΑΕΚ θέλει, αγόρι μου, 15 εκατομμύρια για να γίνει άνθρωπο. Ωραία, δεν έχει ούτε Ευρώπη, έχει όλο τον χρόνο μπροστά. Εκατομμύρια... Το καλοκαίρι ούτε ευρωπαϊκές αμετρήσεις. 15 εκατομμύρια για να γίνει άνθρωπο και ο Μάντολος στην Τουρκία. Στείλτε το εκεί στη. Αφού το θέλει Μελισανίδη, αγόρι μου. Τι άμα το θέλω Μελισανίδη, εγώ άμα είμαι άκρη, θα τον θέλω. Τι τον κάνω τώρα. Λοιπόν, αφού τη ζωή με τον Μάνταλο, θα ρωτήσω εγώ για τον Μάνταλο να πούμε. Ο Παναθηναϊκός κινείται για σέντερφορ. Ακούστηκε το όνομα του Μπας Ντοστ. Μπας Ντοστ. Πρίγιοβιτς δεν θα πάει. Ακούγεται και το όνομα του Πρίγιοβιτς, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα στην Αυστραλία. Το έχει το κουκαλάκι, δεν θέλει, έβαλε και. Πόσα κιλά είναι ο Πρίγιοβιτς? Στέγνωσε. Στέγνωσε. Πριν κάνει. Ναι, όπως είναι. Μονογαμικό λέει, είναι. Δεν, το σώμα ναι. Το ξέρει μόνο η γυναίκα. Γυναίκα του. Καλό είναι αυτό. Εκτός αν φεύγει και αυτός θα ταξιδέψει. Και κάνει μπάτζελο στο εξωτερικό. Ναι. Στο εξωτερικό φοβάται. Μπας Ντοστ και Πρίγιοβιτς. Με αυτά τα. Ναι. Άκου. Ναι. Με αυτά τα εξτρέμ, άμα τα κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Παλάσιο και. Τον θέλω το. Και τον Αϊτόρ. Τον θέλω τον Πρίγιοβιτς. Όχι οχτάρια. Κοίτα. Ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Πρίγιοβιτς πρέπει να κρατήσει τον Αϊτόρ. Να κρατήσει τον Παναθηναϊκό. Τον Χουακάρ. Τον κρατάει και αυτό. Και να πάρει μια δεξιά μπακάρα να τον φορτώνουν τέσσερα. Δεν σ' αρέσει ο Κότσιρας. Μ' αρέσει. Για δεύτερο. Α, για δεύτερο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Άρα λες οι ματιές, γιατί γράφουν. Στον τελικό μ' αρέσει, ήταν καλό. Μια χαρά ήταν. Δεν σου είσαι και τον κόλλο αυτό. Δεν το σώζει και την αιστεία. Μια χαρά. Άρα θα κάνει άκρα για να έχει τον Πρίγιοβιτς. Θα παίζει με οχτάρια. Ναι. Με οχτάρια θα πρέπει να βγαίνει περιφερειακά ο Πρίγιοβιτς. Δεν μπορεί ο Πρίγιοβιτς να βγαίνει περιφερειακά. Την ομάδα τη χτίσει με τον Πρίγιοβιτς, να βολεύει τον Πρίγιοβιτς. Άμα θες να σου κάνει 15 και 20 γκολ το χρόνο. Σωστά. Επιστρέφουμε με τον παίχτη τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τον οποίο τον έχω μνημονεύσει εδώ και κανένα 20 ημέρο. Και είπα ότι αν ο Μπότο δεν ασχοληθεί με αυτόν τον παίχτη. Μάλιστα. Για μένα θα είναι ύποπτος. Ύποπτος μεσαγωγικά ύποπτος. Δεν γίνεται δηλαδή τον Σάλιακα της Πορτογαλίας να μην τον βλέπει ο Μπότο. Και αν τον βλέπω εγώ και ο Μάτζιος. Μάλιστα. Ράφα Σοάρες είναι στο στόχαστρο, είναι ελεύθερος. Πόσα τα άλλα να κάνει αυτό. Ελεύθερος. Όπως ο Σάλιακας έμεινε ελεύθερος και τον τζίπησε Σενκ Πάουλι. Ελεύθερος, ωραίο. Φέτος έκανε πρωταλληματάρα με 8 ασίστ, 5 γκολ. Πάει πλην τα ούλα του και πάει τον πάρει. Τον Μπότο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και με το σενάριο απόκτησης εξτρέμ αυτή την εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος είπαμε θα τρέξει πολλά μεταγραφικά και θα έχουμε και το ραντεβού και τη συνέντευξη τύπου του Μπότο. Θα μάθουμε ώρα και μέρα και θα σας δώσουμε λεπτομέρειες τώρα. Να σας πω ότι το μοντέλο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος, ΑΒ Shop & Go, τώρα και στην Θεσσαλονίκη. Η ΑΒ προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με όνειρα, θέληση και διάθεση για επιτυχία να κάνουν το δικό τους ξεκίνημα στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας το δικό τους κατάστημα ΑΒ. Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη 120 καταστήματα με τη στήριξη της ΑΒ και κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα γίνουν περισσότερα από 150 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ΑΒ Shop & Go λοιπόν είναι ένα αστικό μοντέλο καταστήματος που στοχεύει στις άμεσες και έκτακτες καθημερινές αγορές σε κάθε γειτονιά, καλύπτοντας αγορές και εκτός του καθιερωμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Εντάξει, μπορεί να γκρινιάζουμε λίγο τώρα εδώ εμείς οι Θεσσαλονικείς, λίγο υγρασία, λίγο το μετρό, αλλά για τη διασκέδαση δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχουμε και ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα καζίνο στην Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Έχουμε ένα καζίνο με μια τεράστια ποικιλία υπερσύγχρονων και πιστοποιημένων παιχνιδιών. Παίζουμε σε slot machines που δίνουν τεράστια jackpots σχεδόν καθημερινά. Παίζουμε με τη μέγιστη ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει ένα καζίνο και με την καλύτερότερη εξυπηρέτηση. Παίζουμε σε ένα καζίνο που υπηρετεί τη διασκέδαση και το αποδεικνύει έμπρακτα καθημερινά. Στο Regency Casino διασκέδαση είναι σαν φόρτε της, γι' αυτό και είμαστε Forza Regency. 45 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πάρα πολλά μηνύματα. Τι γράφουν, τι λένε, τι αφουγκράζονται. Τώρα που έκανε τον λέει, γιατί γράφει μόνο τον Γρηγόρη, λέει για τη Λατινοπούλη. Εσύ λέει, γιατί λέει, σας είπε ρε παιδιά, ότι ήταν με την κόρη του και περνούσε και. Δηλαδή για τον Θεό. Τι εγώ. Ο Γρηγόρης λέει, κράζει μόνο τον Γρηγόρη, λέει. Καλησπέρα, ρώτα τον. Εσύ, άμα έχεις ένα συνεργάτη, ρε ηλίθεια που στέλνει το μήνυμα. Ναι. Και κάνει μια δουλειά και έρχεται ένα πολιτικό και σου λέει, το συνεργάτη σου πάρε 10 δραχμές, μοιραστείτε τες για να με κάνετε promotion. Και όλο τη τρώει. Διαθυμός, ρε βλάκα. Θα θυμώσει. Έξυπνε! Μην τον κράξει. Ο Ραπτόπουλος τα λεφτά, τα λεφτά. Όλοι για τα λεφτά τρέχετε κουφάλες. Ο Ραπτόπουλος τα λεφτά. Λοποδίτες. Μη. Αλλοποδίτες. Μη, αγόρι μου. Μη τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Ας βρεθεί ένας 30 χρόνια τώρα να πει σε συναλλαγή δική μου με άλλον. Καθαρή η βρώμικη, γιατί υπάρχουν και βρώμικες συναλλαγές. Αν έχει φάει ένα ευρώ. Καλή εβδομάδα στο φιλαράκι μας, το Βασίλη μας περιμένει για καθαρισμό. Είπε στην Παρασκευή, πάλι δεν σε βολεύει. Τώρα το. Θα είμαι Αθήνα την Παρασκευή. Πάλι Παρασκευή. Ακούς Βασίλη. Τετάρτη, δεν μπορεί. Δεν ξέρω, Τετάρτη, Βασίλη.
Α, εδώ μας ακούει, τον ακούμε κι εμείς. Πού είναι ο Βασίλης, Καλαμαριά, Γκλαμούρ εκεί, ανατολικά. Ναι. Λοιπόν, πάνε τώρα... οι μεγαλοκυρίες εκεί και κάνουν τα δόντια. Όχι μόνο, όλοι οι παίχτες του ΠΑΟΚ, του Άρη εκεί πάνε. Πάνε κάνουν, πώς το λένε, λεύκαση. Καθαρισμό, λεύκαση, σύνθεση, εύκαση. Γιατί, γιατί, βρώμικα δόντια, εγώ τι είμαι, σαν τον Πότο είμαι. Ή επειδή είναι αρή το δόντι μου να το βάλω. Αρή! Είναι το δόντι, αρή! Αρή! Επειδή το. Δώσε να ανοίξω και γραμμές. Επειδή το δόντι αρή. Άλλο σήμερα. Που κάνουνε. Ναι. Έχουνε λίγο δόντι αρή. Ναι, και βάζουν. Πάνε και βάζουν. Και εδώ το γλυμίδα που θα πάει να βγάλει το κρέας από μέσα. Σωστό, σωστό. Εμείς θέλουμε και λίγο κρεατάκι μέσα για να βάλουμε. Η ευχαρίστηση που βάζει την οδοντογλυφίδα μέσα στο δόντι το αρή να βγάλει το κρέας. Ναι. Είναι άλλο. Όλα τα λεφτά. Δεν είναι μια από τις ευχαρίστησεις. Βρίσκεις το σημείο G του δόντιου. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να βρει σημείο G στο ουλό σου. Παντού βρίσκεις G. Γιατί να το κάνω εγώ, δηλαδή, ένα αισθητήρα που με φέρνει μια απόλαυση να τον κλείσω, να πούμε. Είδε έξαρση βία λίγο ένα θεματάκι, σαν γρήγορα. Σε δεσέν, είδα. Είδες, ωραίο, ωραίο. Έπεσε η ομάδα. Τι. Έπεσε η ομάδα και μπήκε. Του άρεσε όταν έπεσε την πρώτη φορά, λιποθυμούσανε. Εντάξει, τη δεύτερη φορά που έπεσε. Στο γήπεδο μέσα πετούσαν δακρυγόνα, καπνογόνα. Εντάξει, οι Γάλλοι είναι και λίγο. Οι Γάλλοι είναι πολύ οξύθυμοι. Καλά κάνει. Είναι ένα λαό. Είναι ένα λαό. Τι ξαφιά αρέσει. Το παπαδάκι δίπλα. Καλή. Θα σου πω. Τι θα με πεις, τι, και άλλο να τη δεις, φτάνει. Πολύ τεθλιμμένη. Τι είναι? Τεθλιμμένη. Τι είναι αυτό τώρα, θλίψη. Α, θλιμμένη, όχι τεθλιμμένη. Ο Παπαδάκης πώς τη βλέπει. Ο Παπαδάκης μια χαρά τη βλέπει. Μόνο τη δει μπορεί. Μια χαρά είναι, δες χαμόγελο. Πλάκα με κάνεις, Ρεντίνο. Πλάκα με κάνεις. Καλή, καλή. Ωραία χρώματα. Θλιμμένη, τεθλιμμένη τώρα καλή. Είδε το χαμόγελο. Είδε χαμόγελο, μάτι. Ακίνδυνο και ο Παπαδάκης από εκεί, εντάξει, μια χαρά. Και εγώ αν ήμουν γυναίκα 30 ετών και πήγαινα να δουλέψω σε. Ένα 70, ακίνδυνος. Ακίνδυνος γκίκας. Ακίνδυνος είναι, τι να κάνει. Αυτό είναι το πολύ παραπάθη να τη δει και απέναντι. Τρομερή περιγραφή είχαμε χθες όντως του Ισίδωρου πριν στα επεισόδια με τη Σεντετιέν. Έκανε περιγραφή επεισοδίων. Έκανε περιγραφή επεισοδίων. Αυτό είναι speaker, φίλε. Ο Ισίδωρος πριν από του αγαπημένου μου. Και για μένα, δεν το συζητάμε. Έκανε περιγραφή. Και εγώ έκανα στο ΑΕΚ ΠΑΟ. Είχαμε επεισόδια. Και στο παιχνίδι της The Hag με την Excelsior. Μάλιστα. Εκεί ήταν παιχνίδι για το ποια ομάδα θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Ποια κατηγορία είναι εδώ? Δεύτερη Ολλανδία Μπαράς Βέζ για το ποιο θα ανέβει στην πρώτη. Λίγο τα αίματα να ανάψουν. Έχει γίνει φοβερό μάτς. Κέρδισε 3-0 η The Hag. Έγινε 3-3. Έγινε 3-3. Συμπαράταση 4-3. Πάει 4-4. Και κερδίζει απέναντι Excelsior φιλοξενούμενη. Έτσι. Και τελειώνει το μάτς. Μπαίνουν οι οπαδοί της The Hag και πάνε σε αυτούς Excelsior. Που είναι σκερκίδα και τους τριμώχνουν και αρχίζουν πετάνε πράγματα, γίνεται μαλλιοβράς τρελό. Οι οπαδοί είναι παλού οι ίδιοι. Γενικώς βλέπω ότι υπάρχει έξαρση της βίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οι οπαδοί είναι καθάρματα όλοι. Εντάξει τώρα, τι οπαδοί, όλοι έχουμε μια ομάδα. Δηλαδή, εγώ θα σε στραβοκοιτάξω επειδή είσαι Αριανός, είσαι Ολυμπιακός. Με τρελάνετε, ρε. Είναι βρωμόψυχοι οι οπαδοί. Τι να πω, και αυτό στηρίζουμε κι εμείς στη βρωμοψυχιά του οπαδού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε γραμμές. Όπως και στη βρωμοψυχιά του τηλεθεατή και του ακροατή. Γιατί περιμένει να ακούσει την κακή είδηση. Ναι, ρε παιδί μου. Πουλάει κακή είδηση. Πουλάει κακή είδηση και πουλάει το κράξιμο. Πουλάει το κράξιμο. Δηλαδή, ένα βλέπει κάποιον και σκοπός σου είναι μόνο να τον κράξει. Δεν μπορώ και να πει ποτέ κάτι καλό. Γιατί να σε κράξει. Όλους μας θέλουν να μας κράζουν. Έτσι είναι ο ανθρώπινος. Ακριβώς. Η ανθρώπινη φύση. Έτσι δυστυχώς είμαστε. Τι να κάνουμε. Τεθλιμμένη λέει για την κοπέλα, μας έφυγε ένας καφές. Μόνο ένας, όλοι οι καφέδες με φύγαν. Τεθλιμμένη ρε μπαγάσα. Τεθλιμμένο βλέμμα. Λοιπόν. Για πάμε να δώσουμε καλημεράρες τώρα στα παιδιά. Παιδιά, ναι, όντως για Ράφα Σουάρες ισχύει. Ελπίζω να κάνει την αυτονόητη κίνηση για μένα ο Μπότο, να φέρει το καλύτερο αριστερό μπακ της Πορτογαλίας τη χρονιά που μας πέρασε. Λοιπόν, μένει ελεύθερο. Όταν φύγει ο Μπότο από τον μπακ, με ελικόπτερο θα φύγει, να το ξέρετε. Αυτό το ξέρετε, σας το λέω εγώ. Ελικόπτερο. Ελικόπτερο. Καλημεράρες, έλα φίλε, πάμε γρήγορα. Εμείς το Βιερίνια πώς θα το δίνετε? Δεν ξέρω, ρε. Δεν είμαι λογιστήριο, είμαι κοντζάρβα. Με πόσα μένει? Δεν ξέρω εσύ. Πού να ξέρουμε πόσα. Τι είμαι εγώ στο μυαλό σου. Πόσα τα άλλα να δίνετε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπίζεσβαν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Άμα μάθουμε κάπου θα το αναφέρω. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι πόσα για μένα. Είναι η διάρκεια. Η διάρκεια. Δηλαδή θα κάνεις. Άντε, ο Βιερίνια από ό,τι έμαθα θα τα έχουν βρει ένα χρόνο ακόμα και βλέπουμε. Πάει χρόνο με χρόνο. Εκεί άλλοι ένα χρόνο. Οι άλλοι τι ένα χρόνο. Ο Μπίζεσβαν 35, ο Κρέσπο 36. Ναι. Του κάνω διαιτές, α πούμε. Όχι. Όχι. Μα μόνο ετές. Θέλουν μόνο ετές. Τι να θέλουμε, λέω, είναι και το μπαζάρι. Μια... Ο Σβάμπ είναι άλλη κατηγορία. Ο Σβάμπ είναι 31 χρονών. Τα περιοχές, κάνει ένα. Είναι και 31 στα 32. 31 είναι... Σε καλή ηλικία. Ναι, υδρώνει πολύ αυτός βέβαια. Δεν έχει σημασία. Τον βλέπω λίγο... Αν τον έβαζε λίγο παραπάνω ο Λουτσέσκου, ίσως να γλιτώναμε κάποιες γέλες. Τέλος πάντων. Έβαζε τον περπατητή που τα έχει φτύσει. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, έλα φίλε, καλημέρα. Εγώ είμαι Άρης από Πτολεμαϊδα, τι κάνετε παιδιά? Έλα ρε φίλε, έλα ρε Γιάννη μου, τι κάνεις? Είστε καλά? Τι κάνω εκεί Πτολεμαϊδα, τα αργοστάσια τα ξανανοίξατε? Όχι όλα, αλλά σιγά σιγά τα ξανανοίξουν, εντάξει, τα μόνο εδώ γίνονται, εντάξει. Το ξέρω, είναι... το ξέρω, ναι, το ξέρω. Ναι. Για πάμε λοιπόν, ήθελα από την προηγούμενη εβδομάδα να πάρω τηλέφωνο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Καρυπίδη, σαν οπαδός του Άρη.
Γιατί δεύτερη χρονιά. Vodafone έχεις, φίλε. Τι έχεις, πάνε κάπου έξω να σε ακούμε. Τι τηλεφωνία έχεις, να σε ακούμε λίγο πιο έξω. Όχι, ρε. Κοσμοτέ έχω. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει. Πες μας λίγο. Ποια τι κατάσταση. Μιλούσες κοντά, με ξαφνικά έφυγες από το τηλέφωνο. Έλα, πάμε. Μην τον διακόπτεις και εσύ. Άσου να δούμε. Δεν μας πει. Δεν μιλάει. Έλα. Ταύτισε. Ναι, ακούγομαι τώρα. Ναι, ακούγεσαι. Πάμε. Τρίγες. Ωραία. Θέλω να δώσω τη χαρητήρα στον Καρυπίδη γιατί χώθηκε. Ναι. Και το χώθηκε χωρίς εισαγωγικά. Ανάμεσα στις ομάδες των Αθηνών τις ξεπέρασε και είναι και πάλι πολύ κοντά στη δεύτερη θέση. Βεβαίως. Και να του δώσω και συγχαρητήρια γιατί το είδαμε και στο γήπεδο, το βλέπαμε στην τηλεόραση, για το απίστευτο κεντρικό δίδυμο αμυντικών που πήρε φέτος. Ναι, βέβαια. Γιατί τρομερές επιλογές και ίδιο. Βέβαια, συνήθως κράζουμε αυτούς που δεν μας βγαίνουν. Καλό είναι να λέμε και αυτούς που μας βγαίνουν. Γιατί δεν ξέρω για εσάς, εγώ δεν τους ήξερα σαν ποδοσφαιριστές. Και βγήκανε λαχαία και μακάρι να τους κρατήσει και 2 και 3 χρόνια. Κοίταξε, τον Μπράμπες τον ξέραμε, έπεσε και εθνική Τσεχίας. Ο Φαμπιάνο απλά ήταν ένας γυρολόγος που κόλλησε εδώ. Ενώ δεν είχαμε εικόνα, ρε παιδί μου, ότι ήταν κάποιος γνωστός, κάποιος που τον ξέραμε, είχε παίξει στην Ελλάδα. Ο Μπράμπετς ήταν γνωστός, ο Μπράμπετς. Αυτούς που ασχολούνται λίγο με Ευρώπη, τον ξέραμε τον Μπράμπετς. Και επειδή τυχαίνει να είμαι και οπαδός της Ρεάλ, καλά τα κύπελα, καλά τα τρόπαια, αλλά νομίζω σαν οπαδός της Ρεάλ, εμάς αυτό το ποδόσφαιρο δεν μας αρέσει. Ναι. Συνηθίσαμε Ραούλ, Ζιντάν, άλλες εποχές και άλλο ποδόσφαιρο, πιο επιθετικό. Αλλά εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς το ποδόσφαιρο το αποτέλεσμα μετράει. Είσαι αισιόδοξος για τον χρόνο. Να σε καλά, αδερφούλη. Για ποιο, για τον Άρη. Για τον Άρη, λέσαμε με αισιόδοξο. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Είδες, έχει περάσει κλίμα αλλαγής ο Καρυπίδης. Μεγαλύτερο κακό. Καρυπίδης με τον Ρέμο έχουν και. Να σε καλά, έχουν ανοίξει μαζί και ένα κατάστημα εστίασης. Έχουν δηλαδή και σχέσεις επαγγελματικές. Είναι συνεταιράκια. Συνεταιράκια. Είναι συνεταιροί. Είναι και συνεταιροί. Θα μαλώσουν. Δεν ξέρω τώρα, εσύ όλοι μαλώνουμε συνεταιροί. Καλημέρα, κουλ, πολύ καλά τα λες, αγόρι μου. Δυστυχώς οι βρωμόψυχοι που έχουμε ταΐσει η κοινωνία μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ναι, εντάξει, οκ. Οι οπαδοί, παλιά άνθρωποι. Γενικώς η κοινωνία. Ο άλλος θέλει να σε δει για να σε κράξει. Δεν θα σε πει, α, τι καλά που το κάνεις αυτό. Σε κάνουν ένα καθημερινό μπούλινγκ. Ακριβώς. Αυτό έτσι νιώθει καλά ο ίδιος γιατί ουσιαστικά μπιόρευε. Εγώ για να επιβιώσω, άλλαξα χαρακτήρα. Καλά ήταν. Τι ήσυχο παιδί μου εγώ. Δεν σε ξέρω, πλάκα με κάνεις. Ξέρεις τι παιδί μου να ήσυχο. Το ξέρω. Όσο ήμουν ήσυχο. Το ξέρω. Εδώ τώρα πούμε έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά επειδή ζούμε στην κοινωνία όπου ο άλλος για να νιώσει καλά θέλει να ξεφωνήσει τον άλλον. Τελείωσε. Πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα. Πήγα στις πολεμικές τέχνες και ησύχασε. Μια χαρά, καλά έκανες. Δεν σε ξέρω εγώ πόσο ήσυχος ήσουν. Πλάκα με κάνεις. Δεν ήμουνα. Σε ξέρω από τα όταν σου είσαι 28 χρονών. Ήρεμο. Δεν είχα τέτοια. Πρέπει να επιβιώσω στα θηρία. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα σας. Νάτος, έλα ρε που λέει. Σεραϊκός κάμπος. Έλα ρε θούκι το σεραϊκό. Κάνα απόφευμα θέλω. Δώσε ένα απόφευμα τώρα. Για τον Κλοπ. Ο Κλοπ πήγε μέσα να πνίξει κατευθείαν τα Ρεάλ να τη βάλει 5 γκολ στο 5 μήχρονο. Ναι. Αλλά φίλε είναι Ρεάλ. Και ο Κάρλο είναι, ο μεγάλος Αντσελότη είναι στρατηγάρα μεγάλη. Καλά, ας έχει τέτοιο τερματά η στρατηγάρα, γιατί χωρίς τέτοιο τερματά. Νίκο και ο τερματά στην ομάδα στην ίδια παίζει. Ναι, αυτό σου λέω. Έχει τερματάρα που μπορεί να πάρει ένα μάτς μόνος του. Σε τέτοιο επίπεδο. Κοίταξε, ρισκάρισε ο Κάρλο. Καλά τα είπε ο προηγούμενος. Φίλαθλος. Τον έκανε. Δεν είναι μπάλα αυτή ρε για Ρεάλ Μαδρίτης ρε. Μην είστε. Δεν είναι προοδευτική του αλέφα του η Ρεάλ Μαδρίτης ρε. Εγώ έβλεπα κάποτε το Ποτρακένιο και το Καγκέκο. Είναι... Ρε έχεις τρελαθεί ρε. Για πες λίγο. Πες μου λίγο ξανά τον Κλοπ πώς το είπες γιατί πρέπει να το πεις με 12 λάμδα. Για πες λίγο. Κλοπ. Λοιπόν. Και όσο για τον Νίκο, για τον Πίσες Βάρκη αυτός. Ρε φίλε τώρα είναι και το... Στη μέση είναι και το χρωματικό τώρα. Είναι και τα λεφτά, γι' αυτό του λέω δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να τον πάρει τότε το παίχτη με 500 χιλιάρικα ξανά πάλι. Ναι, άμα δεχτούμε 200, 300, 250, γιατί εκεί. Όχι, 250 χιλιάρικα καλά, αλλά όχι 500 χιλιάρικα. Ποιον θέλει 250. Αυτούς εδώ τώρα τους 35 του πάρει. Ένα 300 άρι τιμή είναι και. Ναι, κάπως έτσι. Πάρουν ένα διαμέρισμα. Να σε Θούκι, ναι. Ναι, γιατί αν κρατήσει αυτού του παίχτε, θα τον διώξουν τον Λουτσέσκο. Κοίταξε, αυτού του παίχτε του κρατά για να είναι συνδετικό κρίκο με την επόμενη ομάδα που θα χτίζεται σιγά-σιγά. Του παίχτε του κρατά για τα σιγά-σιγά. Αποδυτήρια, για λίγα λεπτά αλλαγέ στα παιχνίδια να ξεκουράσουν. Εμεί έλεγε για το αίτητο. Ναι, λοιπόν, αυτοί θα γίνουν τώρα. Και αυτού του παίχτε θα του πάρουν, γιατί δεν του πάρουν. Να δώσει φραγκάκια να κάνουμε ομαδό. Φραγκάκια. Έχει κανένα απόφευμα. Όχι, πάω να μαζέψω τώρα. Πηλιά, πάνε. Δεν μου βγαίνει τα πόθη. Πηλιά, το απόγευμα τώρα. Τις προσευχές του Βαγγέλα, τις είδες. Έκανε σταυροκοπιόταν, είχε την Παναγίτσα εκεί, τη φίλησε, το είδες αυτά. Ποιος σταυροκοπιόταν? Ο Μαρινάκη, δεν τον είδες.
Το βίντεο που σταυροκοπιότανε στο τέλος, φιλούσε εικόνες, παναγίτσες. Πιστεύει στον Θεό, Μανινάκη? Φυσικά, βεβαίως και πιστεύει. Εδώ είμαι μαζί του. Γιατί να πιστεύει σε κάτι, πρέπει να πιστεύει. Τι, σοβαρά, ε? Ναι. Τι, όπου να είναι, στον αέρα πιστεύει. Συγκινήθηκα πολύ. Δεν τον είδε, να το σχολιάσει. Συγκινήθηκα πολύ. Θέλω να το δει το βιντεάκι λίγο. Συγκινήθηκα πάμε, πολύ. Πάμε, καλημέρα, επόμενο. Δεν το είδε, θέλω να το δει όμω, ναι. Για πάμε, επόμενο, έλα, καλημέρε. Καλημέρα σα. Καλώ το να. Είμαι ο λίγο νιτρικαδόρος και ήθελα να αναφερθώ σε θέματα εξυγίανσης. Μάλιστα. Αν και δεν υπάρχει εξυγίανση στο ποδόσφαιρο, σας ακούμε, ναι. Εντάξει. Την περασμένη εβδομάδα ή την προπερασμένη ακούσαμε τον κύριο Μπέο να κάνει κάποια καταγγελία και τα λοιπά για τον Άρη. Για το θέμα του Άρη. Σωστός. Ο Άρης κατέφυγε στην UEFA, η UEFA τον δικαίωσε. Βεβαίως. Επειδή δεν ακούω συνέχεια ράδιο, ο κύριος Μπέος ξαναέδωσε συνέντευξη για αυτό το θέμα? Δεν έδωσε, όχι, δεν εμφανίστηκε. Τον πήρε ο Λέο Μπούζο τηλέφωνο και το είχε κλειστό να πούμε. Δεν απάντησε. Αυτό, ναι. Ωραία, τότε παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Μπούζα. Το πήρε, Μπούζο. Μην μπερδεύετε τον Μπούζα με τον Μπούζο. Είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Έτσι το λέω γιατί πολλέ φορέ βλέπω μπερδεύοντα. Ίδια φιλοσοφία έχουν, εντάξει. Ναι, ναι. Το κύριο Μπούζα. Ο κύριος Μπούζος είναι ο ένας και ο άλλος είναι ο κύριος Μπούζας. Ο κύριος Μπούζος. Ο κύριος Μπούζος τον πήρε τηλέφωνο. Okay, συγγνώμη. Ναι. Ο κύριος Μπούζος, τον παρακαλώ να συνεχίσει να παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Μπέο για να τον βγάλει επιτέλους στον αέρα. Ωραίο. Ναι. Τάξη. Να μας πει τι γίνεται. Διότι πολύ φοβάμαι ότι η UEFA μετά το καπέλο που έχει βάλει στη διαιτησία θα βάλει και στην ΕΠΟ. Οπότε πρέπει να έχουμε εξυγιαντές σαν τον κύριο Μπέο για να φέρουν αντίσταση κατά των σχεδίων έτσι των ξένων. Μπράβο, μ' αρέσεις. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ναι. Και κάτι ακόμα. Περιμένω ακόμα τις ανακοινώσεις από τους συνδέσμους ανεξαρτήτων φιλάθλων Ελλάδος και των φιλάθλων ποντίων Ελλάδος. Μάλιστα. Να βγάλουν ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Και ένα τελευταίο. Κύριε Κουλιανέ, ακούγομαι καλά? Πεντακάθαρα. Ωραία. Κύριε Κωνσταντίνε, έχω σύνδεση Vodafone. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν το καλημέρα σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ζητείτε αίμα. Ναι. Σε όποιο νοσοκομείο θέλετε. Στο όνομα Παναρέτου Αντώνιος, είναι του Μέλια του φίλου μου ο μπαμπάς. Ναι. Παναρέτου Αντώνιος του Γεωργίου, όνομα Μητρός Εκατερίνη, για το καρδιοθωρακοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης. Μπορεί να δώσετε και από σήμερα μέχρι 4/6. Λοιπόν, Παναρέτου Αντώνιος του Γεωργίου. Πάω ξάκι ο μπαμπάς. Πάω ξάκι να βοηθήσει. Αχ, καλέ. Θα βοηθήσουμε όλοι, ρε. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάω ξάκια. Μιλάμε για συνάδελφο. Γιατί κάνουμε αυτό το πράγμα, βάζουμε τα μπέλε. Έλα, βρει άνθρωποι τώρα, εντάξει. Εδώ μιλάμε τώρα. Ρε, έχω τρελαθεί. Α, είσαι πάω, δεν σε γουστάρω. Α, είσαι Άρης, δεν σε γουστάρω. Α, είσαι Ολυμπιακό. Τι είναι πάω, λοιπόν, πάλι πάω ξύδι να βοηθήσει την κατάσταση. Κοιτάξτε λίγο γύρω σα την παρέα σα. Ποιοι είναι οι φίλοι σα? Είναι και Αριανοί, είναι και πάω ξύδι, είναι και Πανδενακίκλου. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, ράζει ανθρώπου να μαλώσουν. Δηλαδή μιλάμε στα μυαλά κάποιον, έχει φυτευτεί φελό. Το φελό να μας δώσει πραγματικό το φελό. Τώρα θα πας το φελό μυαλό να το βάλεις. Λοιπόν, πάμε τελευταίο. Τελευταίο, ναι, καλημέρα. Γκούτε μόργεν. Νάτος, γκούτε μόργεν. Α, κολονία πάμε για το μόργεν. Πάω καρακόνια. Καλό, that's good. Πάμε, λαγιά. Εγώ δεν έχω Vodafone, αλλά ακούγουμε, βλέπω. Ναι, σωστός. Τέλος πάντων, τώρα μόλις διάβασα Τσερίσεφ, αυτός ο Ρώσος, ο Εξτρέμ. Αυτός είναι παππούς τώρα, ρε. 31. Τελευταίο σταθμό Βαλένθια. Το ξέρω τον Ντένι Σερίζα. Αυτό είναι 31 στα 32. Τώρα τι θα τον κάνει? Εξτρέμ κιόλα. Και τον πει, δεν τι θα τον κάνω 35 για 20 λεπτά. Βάλω τον έξω από την Τούμπα να τον βλέπουν εκεί τα σουβλάκια. Τι θε τώρα, Σιτσερίσε που μένει ελεύθερο από τη Βαλένθια. Αγνώμονα, αχάριστο. Όχι, αλλά απλά σου δίνω ένα παράδειγμα. Γιατί να κάνω και συμφωνία με τον Μπίσεσβάρ. Ναι. Ντροπή σου. Δεν τον θέλω αυτόν τον Ρώσο. Απλά το έφερα για παράδειγμα, ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα. Σου λέει, αντί να πάρω τον Μπίσεσβάρ. Δεν τον θέλω. Αλλά και τον Μπίσεσβάρ 35 γιατί να τον κάνω. Και αυτό λεφτά κοστίζει. Πάρε τον Τσερίσε που είναι 30-31 και θα σε παίξει. Γιατί να πάρω δηλαδή. Ή μην παίρνει κανέναν και πάνε με νέου. Εντάξει, λοιπόν, έγινε και να σε καλά. Είναι 4 χρόνια πιο νέος, δηλαδή δεν μπορεί να παίξει παραπάνω από τον πίσω. Μπορεί, αν και είναι πτωτική πορεία τελευταία, αλλά μπορεί. Έχω ραντεβού, λέω. Τι 11 ρωτά. Πάλι αυτά θα μας πεις. Τελείωνε να φύγω. Φύγε. Θέλει να πει ότι θα πάει παιδιά να δώσει σπέρμα τώρα, έχει φαγωθεί. Θέλει να το πει και αυτός. Δεν τα λέμε όλα στον πέρα. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό το διαγνωστικό. Α, πες τα ρε γλυκό μου αγόρια, πες τι έχουμε. Είναι ανοιχτά. Ανοιχτά τελικά. Όσοι θέλουν να πάνε να δώσετε αίμα, σπέρμα, όλα αυτά, ανοιχτά πλέον. Είναι ανοιχτά. Θα πας τώρα.
Φύγε ρε Θεόφοβε. Ε, από το πρωί από τις 8.30 ώρα αυτό μας λέει. Πού θα πάω να το δώσω, τι θα κάνω, τι γιουπόρ θα δω. Ρε, τι παιδί που έχουμε μπλέξει ρε φίλε. Λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται και εσείς δεν μπορείτε να περιμένετε και καλά κάνετε. Φέτος το καλοκαίρι γίνεται ακόμα καλύτερο γιατί ήρθε στη WIND η νέα συναρπαστική τηλεοπτική εμπειρία Aeon. Τι δεν έχετε μάθει τα νέα? Τώρα με την Aeon έχεις στη διάθεσή σου περισσότερους από 3.000 τίτλους on demand, ασυναγώνιστο αθλητικό περιεχόμενο αλλά και μοναδικά παιδικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Α, και κάτι ακόμα, με την Aeon παρακολουθείς το αγαπημένο σου περιεχόμενο σε όποια συσκευή θες, από όπου και αν βρίσκεσαι, στην παραλία, στο κάμπινγκ, στο πλοίο. Απόκτησες συναρπαστική τηλεοπτική εμπειρία Aeon στα καταστήματα WIND, στο wind.gr ή καλέστε στο 13800. Μένετε Μετρόπολης γιατί έρχονται εδώ Τετραπαλίκαρη, Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος μέχρι και τις 12.